πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φατσικό προχωρήδιο, καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμπτούδα θα πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπείο! Και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Να κάνουμε και σήμερα μια γνήμια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε. Έχω, κυρίες και κύριοι, έχω κορύβαντα, ένα, ανιδιοτελή, ανυπέρβλητο. Έχω τον ηχολήπτη. Καλώς ήλθες, γιγαντιέ, κολοσσέ. Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούσαν παλιά. Γιατί έχουν πεθάνει, το ξαναλέω κάθε φορά. Ο χαλκέντερος αμυντικός. Δηλαδή, φαντάζομαι τα έντερά του ήταν από χαλκό. Τι να καταλάβει, ρε γατάκια. Ο χαλκέντερος. Τώρα υπήρχε περίπτωση ο χαλκέντερος να είναι κοντούλης, αδυνατούλης και να έχει ψηλή φωνή. Έλα τώρα, χαλκέντερε. Ε. Σουλούπι κοτσιανικούλη υπήρχε περίπτωση να είναι, ας πούμε, ο χαλκέντερος κοτσιανικούλης. Δεν πάει, φίλε. Δεν πάει το μυαλό σου λίγο Λεοντιάδης, λίγο Μπιζέρα, λίγο. Σε τέτοιο στυλ, παιδί μου, χαλκέντερος. Και τώρα, βέβαια, ο Βαρέλα δεν είναι το κλασικό φόβητρο που λέμε ο ανθρωποφάγος. Ελόφα, κανίβαλε φάτων! Φίλε, ακούγεται εκεί που έχει σιωπή, κυνηγάει παίχτη και ακούγεται φάτων! Άρπαξον φάτων, κανίβαλε φάτων! Αυτά, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Και σήμερα... Σήμερα θα δώσουμε δύο τραπεζούκλες για τη λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Υπέροχα πράγματα να πάρετε την παρέα, να πάτε να γουστάρετε να φάτε. Θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά, να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Άμα γουστάρετε, άμα δεν γουστάρετε, εντάξει, οκ, okay, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να πούμε την άποψή μας, να μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν, για όλα όσα γίνονται. Κυρίως το μυαλό μας πρέπει να είναι τώρα στο μάτς της Κυριακής, επειδή αναλωθήκαμε τελευταία πολύ με τον τελικό, πάρα πολύ με την χάρτινη πρωταθλήτρια. Και επειδή λέω, υπάρχει μια διάθεση από τους αεξίδες, η οποία διάθεση είναι πρεμούρα, είναι ανάγκη πιστεύω, εσωτερική και εξωτερική, να το παρουσιάσουν σαν γνήσιο, αυθεντικό, αντρίκιο, το γνωστό παράδειγμα που λέω κάθε μέρα με το καφενείο, που μπαίνεις μέσα στο καφενείο, είναι 100 άτομα και πετάγεται ένας και λέει «Δεν είμαι κλέφτης!» Είναι αυτό που λέμε «καρφώνεσαι, φίλε». Γιατί? Τους παραπέμπουμε στον παίχτη τους, το Γαλανόπουλο, το Λαμπρόπουλο μάλλον, κάτι σε όπουλος ήτανε, ο Χαρτινόπουλος, που ρώτησε «Πρόεδρε, πανηγυρίζουμε κανονικά». Γιατί αγόρι μου, γιατί σου προκύπτουν τέτοιες ερωτησούλες. Θα έπρεπε να σουν εδώ. Τι, γιατί. Να σε χάνω τις νύχτες, γιατί ρωτάς. Πες μας. Πες μου κοντονή. Νομίζω έκανε μεγάλο σου ξέχθες. Γιατί ρωτάς αν πρέπει να πανηγυρίσεις. Αυτό ρωμήτα δεν σου βγαίνει. Έχεις, διατηρείς μάλλον κάποια επιφύλαξη. Σου προκύπτει μια... Ίσως βγαίνει μια μικρή τύψη. Υπάρχει στον ελληνικό αριθμό. Οι τύψεις υπάρχουν. Τι γίνεται. Εντάξει, έχω τύψεις εσύ. Εγώ έχω μόνο μία τύψη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι από τις λέξεις που έχει μόνο ενικό. Ε, που έχει μόνο πληθυντικό, ναι, που δεν έχει ενικό, σωστά. Που δεν έχει καθόλου τίποτα. Έχω μία τύψη, μία μικρή τυψούλα. Μία άνθιπο τύψη. Και βλέπω διάφορα ανεκδοτάκια, αστεία από μέρος τους. Έχουμε κι εμείς. Τι είναι αυτό που κάνουν καλά στα μπουζούκια οι εξίδες? Δίνουν χαρτούρα στους μουσικούς. Λέω εγώ τώρα, μου ήρθε ένα. Η παράδειγμα, ποια είναι η αγαπημένη της Αιγαία, η Αιγαία Χαριτίνη. Βεβαίως. Επίσης, τι ζητάνε από την κοπέλα τους, από τους φίλους τους, ζητάνε να τους κάνουν το χαρτίρι. Ε, θέλετε έτσι. Εσείς δεν παίζετε σε χορτοτάπιτα, σε χαρτοτάπιτα επίσης. Έχω να πω πολλά άμα θέλετε. Αγαπημένη σειρά, το heart to heart. Θυμάστε, το heart to heart. Άμα θέλετε, και φυσικά, χάρηκα πάρα πολύ με τις χαρτοσακούλες που δίνουν πλέον, γιατί οι νάιλον καταργήθηκαν, οι πλαστικές. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελάτε στην παρέα μας, Ελλάδα και εξωτερικό. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Κυριακή, πλησίασαν οι μέρες, μεθαύριο το πρωί, έξω από τη θύρα 3,
του γηπέδου της Τούμπας έχουμε την 14η αιμοδοσία μας. Τελευταία μέρα που σας ζαλίζω το κεφάλι σήμερα, διότι Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή. Άρα θα με ανεχτείτε. Ελάτε να σώσουμε ζωές. Ελάτε να κάνουμε ένα πραγματικά θεάρεστο έργο. Να δώσουμε ζωή στον συνάνθρωπό μας. Η 14η αιμοδοσία αθλητηρίων έξω από το γήπεδο της Τούμπας από τις 8.30-9.00 εμείς θα είμαστε εκεί. Αλλά μετά τις 9.00 μία αιμοδοσία αφιερωμένη στην τουλάρα μας είναι αυτή. Στη φίλη μας που έφυγε πρόωρα και ήταν πάντα παρούσα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να συζητήσουμε. Να σας πω τους χορηγούς μας. Μπαμ μπαμ, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Από την πιο μικρή συσκευή μέχρι την πιο μεγάλη, 51 χρόνια προσφοράς. Στην τοπική κοινωνία έρχονται να πάτε κι αλλού να ρωτήσετε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Και μετά θα καταλήξετε εκεί, στο Κορδελιό. Παμπουκίδης Νικολαίδης, ηλεκτρονέτ. Με συσκευές NEF, αυτό το διάστημα μαγειρικής εκπληκτικές, με γιγαντοοθόνες, τηλεοράς, ψυγεία, πλυντήρια, τα πάντα όλα, ό,τι υπάρχει συσκευή. Φυσικά για γυαλί δεν το συζητώ καθόλου. Τρεις γενιές οπτικά, Optic Stores Μανολόπουλος, εκεί στην Παναγία Τσαλδάρη 22, στην Νεάπολη. Καταπληκτικά πράγματα και από πλευράς ηλίου και από πλευράς οράσεως, γυαλιών και φακούς επαφής και τα πάντα όλα. Εννοείται καφεμάγαζο.gr με καφέ Espresso Vento. Μπείτε στο καφεμάγαζο.gr να ενημερωθείτε αν είστε επαγγελματίας. Πόσα βάλετε στο μαγαζί σας καταπληκτικά πράγματα και υπέροχες γρανίτες χωρίς συντηρητικά και αναψυκτικά με την γεύση της σπιτική. Καφεμάγαζο.gr. Και το νούμερο ένα γυράδικο στην πόλη με τον πιο νόστιμο γύρο και με σκεπαστές και με κοτόπουλα σούβλας και τα πάντα όλα είναι το Όλα στα Όρθια. Στη Λεωφόρο Στρατού 18, γλύφετε και τα δαχτυλάκια σας. Υπέροχα πράγματα ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά. Χρόνια και εκεί με πολύ ωραία πράγματα. Αυτά για τους χορηγούς, ξεμπερδεάουα. Να πούμε ότι... πέθανε τύπος στην Αμερική και άφησε 223.000 δολάρια στις τριπτιζές του. Δηλαδή, εντάξει, το κορίτσι έκανε αυτή τη δουλειά. Οκ, okay, χορεύτρια σε μαγαζί τέλος πάντων για άντρες. Αυτή λέει ότι μέχρι εκεί φτάσαμε, δηλαδή μέχρι το χορό, τίποτα παραπάνω. Ο τύπος φεύγει πρόωρα. Ανοίγουν τη διαθήκη. Αδερφές, ξαδέρφες, παιδιά δεν είχε για γυναίκα. Α, κυρίως η αδερφή του λέει. Ανοίγουν τα πάντα να δούνε. Μας άφησε γιατί μαθαίνουν ότι ήταν δυνατός οικονομικά. Δηλαδή, ο άνθρωπος είχε το κομπόδεμα. Και βγαίνει τώρα, ξέρω εγώ, ο δικηγόρος, να πούμε, από το συγκεκριμένο γραφείο, να πούμε, ο αντίστοιχος Κούγιας, να πούμε. Ε, μα όχι, ο Κούγιας δεν μπορεί να αλλάξει άποψη κατά τη διάρκεια. Αλλά λέμε τώρα ο αντίστοιχος δικηγόρος και λέει, κύριε, ο Μάθιου Μακ Πονηρούλης αφήνει, όλοι, ναι, ναι, η αδερφή έτοιμη, σου λέει, άρα φίλε, 223 χιλιάρικα στις τριπτιζές, έλα μωρή αρρώστια. Φίλε, πώς το είδες. Ε, χαμό στην οικογένεια όπως καταλαβαίνεις και αυτά και εκδινότανε και τον παρέσυρε, συγγνώμη, τον παρέσυρε, του πρόσφατα του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν είχε κάτι, μια, αυτή ήταν η χαρά του και τα άφησε εκεί. Ο Μπένι Χιλ πέθανε και άφησε όλα του τα λεφτά, την τεράστια περιουσία του, γιατί είχε τεράστια περιουσία από την φοβερή καριέρα που έκανε, τα τηλεοπτικά δικαιώματα αυτά, διαφημίσεις τα πάντα, πάρα πολλά λεφτά, ανοίγουν τη διαθήκη, τα αφήνω λέει στη γιαγιάκα από κάτω που μου πρόσεχε τις γάτες. 0-1. Και δείχνεις και... κάνεις και κίνηση στην κερκίδα, προκλητική. Η γιαγιά που μου φρόντιζε τις γάτες. Πού είναι μια τέτοια γιαγιά? Εντάξει, πού είναι ένας τέτοιος τύπος από πάνω του? Φροντίζουμε εμείς τις γάτες, θα τις κρατήσουμε εμείς τις γάτες. Δεν είναι... δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Ο ύμνος ΣΑΕΚ λέει, γεια σου Γιάννα ρε. Άλλαξε και θα είναι πλέον το χάρτινο το φεγγαράκι. Βεβαίως, έχουμε πει. Το χάρτινο το κυπελάκι, πεσεύτικο πρωτάθλημα, ας ερχόσουν λιγάκι για να παίξεις μια φορά. Γεια σου Τζον Μανουγίδη. Α, να πω, στο zoomusu.gr τις τελευταίες μέρες δεν έχουν ανεβεί εκπομπές. Υπήρχε ένα θέμα, θα το λύσουμε σήμερα επανερχόμεθα. Τι να κάνουμε, έφυγε άδεια η Αναστασία, δεν προλάβαμε. Αυτό είναι ο λόγος, θα λυθεί σήμερα αυτό. Γιατί η Αναστασία τις ανεβάζει.
Θα λυθεί σήμερα το θέμα αυτό. Μια και πιαστήκαμε μετά του διαδικτύου. Να σας πω το εξής. Πρώτον, όποιος πλέον ανεβάζει site ή blog, αθηναϊκό ή μη, οπαδικό ή μη, και λέει ντροπή τους, δείτε τι γράφουν, και το βάζει. Και μπαίνουν οι 11.000 οι δικοί μας και γίνεται και αυτό το πράγμα κοινοποίηση σε άλλους δικούς μας. Φίλους, οπαδούς, ακροατές. Αυτό θα κόβεται χραπ με τη μία. Το καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές το κάνουν και επίτηδες. Το αναρτούμε εμείς στον αθλητήριο ή οπουδήποτε, παίρνει αυτό τα χτυπηματάκια του και σιγά μην τον νοιάζει αν θα εκνευριστούμε ή όχι. Ή αν θα μπούμε να του πούμε άσχημα λόγια. Μαζεύει τα χιλιάδες κλικ και σιγά μην τον ενδιαφέρει. Άρα, όποιος προσπαθεί πλέον, εγώ δεν λέω ότι υπάρχει πάντα πονηρή πρόθεση, αλλά όποιος το βάζει, δείτε τι γράφουν, ντροπή τους, δες τι λένε για μας, κόβεται, χραπ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μην βάζετε αναρτήσεις που είναι διάλογοι που έχουν παοξάκια με αεξίδες στο διαδίκτυο και βρίζονται. Μην βάζετε. Put bibip παιδί. Της μάνα σου το έτσι, το κατάρες για υδροχώους, για ζυγούς και διάφορα άλλα ζώδια, θα κόβονται παιδιά. Και επειδή δεν μας αρέσει αυτό το ύφος, ξέρουμε ποιοι είναι, τους είδαμε ποιοι είναι, αλλά μην μου βάζετε φωτογραφία διαλόγους με αεξίδες στο Facebook. Και επειδή μολύνουμε τη σελίδα μας, και επειδή δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς, αλλά και επειδή και από κάτω υπάρχουν και δικοί μας που τρελαίνεται, θολώνει το μυαλό τους και μπαίνουν από κάτω και παίρνεις βάρνα όλο το θέμα. Δεν δέχουμε τέτοιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα φεύγουν με τη μία. Τώρα, τελευταία κουβέντα για τον τελικό θα πω και μετά θα ασχοληθούμε με τον πράσινο που αντιμετωπίζουμε την Κυριακή. Γιατί κανένας δεν ασχολείται με το μάτς Κυριακής. Και μας περιμένουν και να μας ταράξουν την κλωτσιά και να δώσουν αυτοί έναν αγώνα σαν να είναι η τελευταία τους μέρα στον κόσμο, νυν υπερπάντων ο αγών. Αυτό θα γίνει την Κυριακή, να είστε βέβαιοι. Έτσι τους έχουν μπολιάσει το μυαλό. Θέλουν να προσφέρουν και υπηρεσία στο σύμμαχό τους και στο φιλαράκι τους, που πιθανόν να τους ευεργετεί με κάθε τρόπο. Δείτε πού θα πάει ο Μολέδο, που τόσο ταλαιπωρηθήκαμε το Γενάρη, το θυμάστε. Σήμερα έρχεται, αύριο έρχεται. Σήμερα συμφωνεί, αύριο δεν συμφωνεί. Ναι, έχει δώσει τα χέρια, ναι, θέλω, ναι, δεν μπορώ. Και αυτός και ο Κουρμπέλης, που λέγαμε εμείς, που δεν είμαστε δημοσιογραφική εκπομπή, μην μπαίνεις σε αυτό το μονοπάτι του Κουρμπέλη και του Μολέδου. Μην πας εκεί. Άστο! Τι δουλειά έχεις, δεν χαθήκαν οι άλλοι παίκτες. Τι δουλειά έχεις να πας εκεί. Θυμηθείτε το και γράψτε το κάπου. Ο Μολέδο 100% θα πάει στο Γαύρο και πιθανότατα να πάει και ο Κουρμπέλης. Ο Βαζέλος που είναι το παράρτημα του Ολυμπιακού πλέον. Πηγαίνουν οι παίκτες του εκεί. Κανονικά τους δίνει στο Μαρινάκι. Άρα την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε μια πάρα πολύ σκληρή αντιμετώπιση. Να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Γιατί αυτοί οι μαντήλοι δεν έχουν να κλάψουν. Ο καημός τους είναι ο Κίζας και ο Σαβίδης και ο Πάο και όλα αυτά. Δεν τέλος πάντων. Να πω κάτι για τον τελικό. Σήμερα στις 10 θα υπάρξει νέα σύσκεψη. Θα αποφασιστεί ο ακριβής αριθμός των εισιτηρίων που θα δοθούν για να κατέβουν οι φίλοι μας, τα αδέρφια μας, οι συνοπαδοί να κατέβουν στην Αθήνα για τον τελικό τη 12η Μαΐου. Θα αποφασίσει ο ταξίαρχος της αστυνομίας. Αυτοί έχουν τον τελευταίο λόγο. Μπορεί η ΕΠΟ να πει θέλουμε 72.000 εισιτήρια. Θα πει ο ταξίαρχος, οκ, 72 εμείς μπορούμε να φυλάξουμε 20. Δεν βγαίνω μάνα μου και τέτοια, έχει παζάρι. Οι πληροφορίες ειδικίας μου λένε ότι θα φύγουμε από το 13 και θα πάμε το ανώτερο μέχρι το 17. Θα παίξει εκεί μέσα 15, 16. Έχω βέβαια και την εξής απορία. Κυρία, ο πρώτος φίλος που έβγαζε το μάτι στη δασκάλα. Ήταν ο πρώτος που σκαρφάλων, φίλε, έκανε κανονικά παρκούρ επάνω στο θρανείο. Σε βλέπω, παιδί μου. Σε βλέπω, παιδί μου. Φαέθον. Σε βλέπω. Έχω την εξ απορία. Αυτά τα 4.000 εισιτήρια που θα πάρει η ΕΠΟ για δημόσιες σχέσεις, για χορηγούς και καλά. 4.000. Πού θα πάνε, πού, πες μου πού, πού θα πάει η Αλέπο. Τα ζουζούνια με την ξανθιά, με την ελιά στην κοιλιά, φίλε. Α, έκανα θέμα, φίλε, για αυτήν.
Είχα κάνει θέμα, φίλε. Νοσοκόμα από την Πάτρα. Γεια σας. Βέβαια, νοσηλευτική, φίλε. Κανονικά. Μην κοιτάς έτσι. Αλήθεια. Είχαμε κάνει ολόκληρο θέμα στην εκπομπή. Έγινε οριμαγδός. Αναγκαστικά όλοι οι μπαμπάδες βλέπανε τότε τα ζουζούνια. Όχι τα ζουζούνια, πώς τη λένε. Μαζού εν δεζού. Τις βλέπανε αναγκαστικά. Και μελαχρινή, φίλε, και potentials. Δεν ήταν κακή. Απλά η ξαφιά, φίλε, ήταν. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω γιατί βλέπετε ότι λασπώνουμε τα λαστιχά μας πάρα πολύ εύκολα. Θυμάμαι μια φορά σε ραδιόφωνο παλιά που μου είχαν πει: θέλουμε, λέει, να μας φέρεις, λέει, ένα σκελετό, λέει, της εκπομπής. Δηλαδή, λέω, δηλαδή μια σκαλέτα. Τι θα πεις, λέει, τις επόμενες δύο ώρες. Λέω, παιδιά, ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, αλλά δεν. Πάμε κάπου αλλού, δεν μπορούμε. Λέει, πώς. Δεν ξέρεις, δεν έχεις ένα προγραμματισμό. Πώς, έχω γράψει μια λέξη. Έχω γράψει τη λέξη Κομίνης. Τι θες να σου πω, τι θα πω στον Κομίνη. Τι σκαλέτα, τι σκελετό, να σου δώσω το σκελετό των γυαλιών. Να πάμε σε ένα εργαστήριο να σου φέρουμε ένα σκελετό από αυτό που έχει να πούμε στα ιατρία. Τι θέλω λοιπόν να πω για τον τελικό, εδώ και ένα τέταρτο και δεν το λέω. Το είπα και έχθες. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα απολύτως. Η παγίδα θα αποδείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Για μένα είναι πολύ λαθασμένη η αντιμετώπιση του τελικού, αν σκεφτόμαστε έτσι. Αποδείξαμε όλη τη χρονιά ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ούτε υπάρχει κανένα ίχνος, κανένα ψήγμα ητοπάθειας μέσα σε αυτό. Είμαστε η καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα δεν πάμε να αποδείξουμε τίποτα. Να δώσουμε απαντήσεις. Απαντήσεις πού? Και ξαναλέω, μας ρωτάει ποιος? Αυτός! 0-1! Μας ρωτάει ποιος? Οι χάρτινοι πρωταθλήτες, αυτοί που το δώσαν στα δικαστήρια, αυτοί μας ρωτάνε. Οι ρεπόρτερ τους. Που εξακολουθούν να προκαλούν με τον πιο αισχρό τρόπο τους οπαδούς. Προκλητικά κάθε μέρα, εμετικά. Εμ κλέβεις, εμ βάζεις και λόγους ότι είδατε, εμείς οι καθαροί, οι υγνείς, μη μιλάς ρε, μη μιλάς. Και υπάρχουν και κάποιοι προς τιμήν τους που λουφάξαν, δεν μιλάνε καθόλου. Άστο, άστο, ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί, μη μιλάς. Αυτοί που προσπαθούν να βγουν και από πάνω να φέρουν πεντακάθαροι είμαστε. Και έχει μπει, σου έχει μαγαρίσει το σπίτι, έχει κλέψει και έχει και αυτό το ύφος το, να σας πούμε και εμείς, εδώ που είμαστε πεντακάθαροι, να κάνουμε, να σας πω, 10 τρόπους για να είστε ηθικός στην κοινωνία. Εσύ να μας σου πεις. Άρα σε αυτούς δεν χρωστάμε καμία απάντηση. Καμία απολύτως απάντηση. Θα πάμε εκεί πέρα μέσα στην έδρα τους, θα πάρουμε το κύπελο γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα, χωρίς κανένα άγχος, θα παίξουμε την μπαλάρα μας. Θα νικήσουμε και τους 6 γιατί είναι 6 οι διαιτητές. Είμαι περίεργος να δω τώρα ποιους θα βάλουν. Ποιους θα βάλουν. Θα βάλουν τίποτα Αρετόπουλους, τίποτα Κομίνιδες πάλι. Λέω όμως, θα πάμε να παίξουμε την μπάλα μας, θα πάρουμε το κύπελο και μετά το πώς θα πανηγυρίσουμε, το τι θα κάνουμε είναι μια άλλη ιστορία. Για να δώσουμε απάντηση. Αλλά αυτό το πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Όχι, δεν πρέπει να δείξουμε σε κανέναν τίποτα. Σε κανέναν δεν οφείλουμε. Σε κανέναν. Καλημέρα Κωστή, και από εδώ υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Το ανέβασα το πρωί, αν είναι να το κατεβάσω. Εντάξει τώρα, οι φωτογραφίες που γίνεται χαβαλές δεν υπάρχει, Λάρη μου, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω και χθες έβαλαν αυτούσιους διαλόγους από το Facebook, τους βγάλουν φωτογραφία δικοί μας ακροατές και ζουμουσάκια που μαλώνει παοξί με αξί, δικός μας με δικό τους. Και μέσα παιδιά, δηλαδή, όχι απλά οχετός, που ξεκινάει από τη δική τους προκλητικότητα. Επίσης να πούμε κάτι. Κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ δεν έσπηρε όλο αυτό τη βεντέτα. Κανένας δεν το δημιούργησε αυτό από τους οπαδούς. Οι οπαδοί ήταν άψογοι και στα δυο παιχνίδια. Αυτό το πράγμα, όλο αυτό, το ηφαίστειο που είναι έτοιμο να εκραγεί, προκλήθηκε από την κλοπή, από την ανεντιμότητα, από τη λαμογιά και των αρμόδιων φορέων και του ποδοσφαιρικού κατεστημένου, των δικαστών, των ΜΜΕ, από αυτούς που αποφάσισαν έτσι. Από εκεί προκλήθηκε όλο αυτό το πράγμα. Και έσπηραν την αδικία και τώρα να είναι γιορτή, λέει ο τελικός. Σοβαρά μιλάτε. Και ξαναλέω, μακάρι να μπορούν να το διασφαλίσουν αυτό. Να κατέβει ο κόσμος, να δούμε το μάτς, να πάρουμε το κύπελο και να γυρίσουμε. Γιατί, θα το λέω κάθε μέρα, αυτό το οποίο αποσκοπούν
Γι' αυτό πρέπει να έχουμε απόλυτη γνώση για το τι πρόκειται να συμβεί. Αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν επεισόδια και στο τέλος να πούν τι, αφαίρεση βαθμών από τη βαθμολογία τη φετινή για να βγει ο γάβρος στο Champions League. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Δηλαδή, έκλεψε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, πρέπει να φροντίσει και για τα υπόλοιπα. Γι' αυτό βλέπετε μία ύποπτη σιωπή από τον Ολυμπιακό. Βγήκε ο Ολυμπιακός εκτός του Champions League προγραμματικά. Δεν μιλάει καθόλου. Δεν κουνιέται φίλο. Γι' αυτό λοιπόν τα λόγια του Κυρσάβα, του γραφικού που λέει «Προσέξτε, θα έρθουν και χειρότερα». Άρα έχουμε το νου μας, θα το λέω κάθε μέρα. Μέχρι να κάνει η γλώσσα μου πλεξούδα σαν του Πέρση Ολιβάρες. Ότι αυτός είναι ο σκοπός τους. Θέλουν να μας φορτώσουν με επεισόδια, θέλουν να μας βάλουν υποθήκη δυναμίτη και στο επόμενο πρωτάθλημα, να μας πετάξουν εκτός προκριματικών Champions League φέτος και να πούνε του χρόνου μείον 7, μείον 8 να ξεκινήσει η ομάδα με σκοπό να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Γιατί ενόχλησε πάρα πολύ φέτος ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε παιδιά, μια ζωή είχατε μάθει. Τρίτο τέταρτος και χτύπημα στην πλάτη. Άρε παιδιά, πολύ συμπαθείς μας είστε. Πολύ ωραίοι παιδιά, μα εμείς ξέρετε θέλουμε δυνατό τον ΠΑΟΚ. Πάρτινε τώρα που είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ. Τι έγινε? Στα λογάκια, ε! Όσο δεν ενοχλούσε, ήμουν συμπαθής. Τώρα συσπυρώθηκαν όλοι τους. Οκ. Αυτά. Απλά το νου μας. Απόλυτα το νου μας να έχουμε. 10 η ώρα σήμερα αποφασίζεται, ξαναλέω, το νούμερο των εισιτηρίων. Εμείς, χωρίς Κάμπος, που έχει πρόβλημα, αλλά με Πέλκα και με Μάτους, που είμαστε μια άλλη ομάδα τελείως, είναι δύο τόσο καθοριστικοί παίκτες. Και ο ένας και ο άλλος στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ο Πέλκας που είναι στη ραχοκοκαλιά και μοιράζει και σκέφτεται και δυσδύει και σκοράρει και ήταν φέτος συγκλονιστικός. Ο Δημητράκης πραγματικά φέτος έγινε ηγέτης. Επιτέλους έδειξε αυτό που είχε. Για το Μάτος τι να πούμε εμείς. Για το Μάτος απλά δεν έχει βγει ούτε ένας τότε που είπε καλά 31 χρονών από μια ομάδα που... διαλύεται. Δεν βγήκε ούτε ένας από αυτούς να πει ότι έχουμε το κορυφαίο δεξιό μπακ που είχαμε ποτέ. Τα τελευταία, να μην πω τώρα, για να μην είμαι ιερόσυλλο, θα πάμε τα τελευταία 20 χρόνια. Τα τελευταία 20 χρόνια. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να κληρώσουμε σήμερα τραπέζια, να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση, αν θέλετε, στο τέλος. Πάμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκα και με υπενθυμίζουμε Κυριακή αιμοδοσία. 9 η ώρα έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου του Τούμπας. Πάμε. Διάλειμμα. Είδες, να, που λέτε δεν βάζουμε ξένα. 1, 2, 3, 4. Το γνωστό πλαδερόφιλο. Εδώ το παλικαράκι, τι λέει, μπορείς να το γυρίσεις λίγο πίσω. Ε. Έχει δίκιο! Εδώ είμαστε, Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ε, πας! Άνετα φίλε. Άνετα έτσι, άνετα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. 2310-287-888. Σήμερα μπαίνετε για τραπεζάκια, άμα θέλετε, αν γουστάρετε. Δώσαμε τα τρίμερα. Έχω την άλλη εβδομάδα και υπέροχα δώρα θα δώσουμε από ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ! Πάμε! Ζούμου σου λέμε! Κυριακή πρωί αιμοδοσία έξω από τη θύρα 3 του ναού της Τούμπας, 14η αιμοδοσία μας. Ελάτε να γνωριστούμε και αν μην δώσετε αίμα. Πάμε! Να δούμε! Σήμερα το άτομο το οποίο κάνει σεφτά, δεν λέω ποιος κάνει σεφτά γιατί ξέρω πολύ καλά τι θα ακούσω. Ναι! Γεια σας! Έλα Κωνσταντίνε! Θα πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Γιατί να μην πάει? Είμαι γροσοής. Ξέρω εγώ. Διπλό μέσα στη λεωφόρο, γεια σας. Και έρχομαι εδώ πέρα, 67 βαθμούς και μετά πάω για 70 και κάνω φιέστα με τον Πλατανιά. Κατάμε στο γήπεδο όπως πρέπει. Γιορτή. Αγνά καθαρά. Αυτό που είπες, έχουμε μάτι την Κυριακή. Αφήστε το κύπελο. Το κύπελο έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα. Να τελειώσει και ο Πλατανιάς και να το συζητήσουμε. Είχαμε πει να μην κατεβεί ο κόσμος, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Κώστα.
Δεν γίνεται, γιατί και η ομάδα να παίξει και μόνη δεν γίνεται, αλλά αυτοί μας την έχουν στημένη. Ναι. Δεν είπαμε, γιατί, δεν είπαμε εξ αρχής να μην πάει ο κόσμος. Ναι. Είπαμε, ναι, είπαμε να... ότι είναι ίστατη, θα ήταν ίστατη λύση, μπορούν να μας, πράγμα, μπορούν να, πάει, να μας βεβαιώσουν, να εγγυηθούν ότι όχι, δεν θα έχουμε ιστορίες, ότι δεν θα, ότι δεν θα γίνουν επεισόδια, ότι δεν θα αφήσουν αφύλακτες πεζογέφυρες, ότι οι ίδιοι δεν θα μας βάλουν σε ένα τρυπάκι, ναι, για να έχουμε μετά τιμωρίες. Γιατί αυτός, βέβαια, είναι ο σκοπός τους. Και μπορούμε, όπως είδαμε, οι τιμωρίες κατά σε εμάς είναι όλοι χουβαρντάδες, άπλες είναι. Βέβαια, θα σε πω κάτι, αυτοί είχαν τέσσερα, από ό,τι βλέπω, τέσσερις στόχους. Να χάσουμε το πρωτάθλημα όπως το χάσαμε. Το χάσαμε το πρωτάθλημα. Χωρίς να παίξουμε δυο μάτς. Ναι. Λοιπόν, σου λέει τώρα... Όχι, το ένα, το ένα παίξαμε, το ένα παίξαμε και κερδίσαμε. Ναι, θέλω να πω ότι... ναι, μπράβο, κερδίσαμε, δεν το πιάσαμε, δεν πιάστηκε που λέμε. Αυτός δεν τους ενδιαφέρει το κύπελο, Κωστάκη. Τους ενδιαφέρει να πάει ο κόσμος, να γίνει καμιά μάνωρα. Σου λέει έχουν μείον 2 βαθμούς. Δεν μας φτάνουν. Λοιπόν, καμιά 15 να το στρίξουμε. Αυτό για να είναι. Αυτό. Λοιπόν, θέλουν να μας πετάξουν έξω από τα προκριματικά του Champions League, ναι, και να ξεκινήσουμε και να το κάνει... επόμενο πρωτάθλημα με μείον δεν ξέρω εγώ πόσους. Ναι. Για να είμαστε σε μια απόσταση ασφαλείας. Κατάλαβε, σου λέει. Να αγκαλιαστεί ο Τίγρης με το Βαγγέλη. Να πει μπράβο ρε Τίγρη. Με έκανες να πούν μπράβο ρε φιλαράκι. Μπράβο. Αυτό ήθελα. Τελείωσε. Αυτά είναι τα γράμματα. Εμείς τώρα τα παιδιά που ακατεβούν πρέπει να προσέξουν. Τελείωσε. Θα πεις τώρα τι να προσέξεις. Άμα σε προκαλεί, σε κάνει ο άλλος, πόσο να προσέξει. Έχουμε χρόνο για αυτά τα πράγματα, Κωστάκη. Χτες. Θα τα δούμε αυτά. Τώρα. Έλα. Είσαστε καλά, Κωστάκη. Χτες. Είπες κάτι χτες. Εντάξει, κοίταξε. Είχε βγει, είχε βγήκε ο αγώνας του μικρού. Άμα σε πάρε το καημένο, ζωηρός. Ο μεγάλος Ράλης, ο γιατρός, το έβαλε με ένα κλικ στη θέση του και τελειώσαμε. Μπράβο ρε Κωστάκη. Ευτυχώς δεν ήταν κατάγματα και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, γιατί ξέχασα χθες να πω. Είπα τα καλά λόγια του Ιπποκράτη, αλλά δεν είπα τελικά τι έγινε και με ρωτούσαν. Τι έγινε, το σπάσε, δεν το σπάσε. Μπράβο στα παιδιά. Ο μικρός είναι φίλε αντάρτης, εγκάρτε. Δεν είναι πολύ ζωηρός. Ναι, είναι ζωηρός. Δεν είναι. Πηδάει από καναπέ σε καναπέ. Κανονικά. Τι να κάνει. Εμείς τι είμαστε ρε φίλε, όλο το κεφάλι μας με ράβα. Καλά. Δύο φορές κεφάλι έχω σπάσει. Μα αυτά που ακούτε από εκεί προκύπτουν, από κάπου έχω χάσει φίλε, δεν είναι. Κάπου ακόμα, έχω φούιτ. Σπάναμε το κεφάλι μας, πηγαίναμε ανοιχτό το κεφάλι στο σπίτι μας, δέρναν κιόλας. Δεν πειράζει. Πριν, ήταν μόλις τελειώσουν όλα αυτά. Πριν, μπόνους. Μόλις τελειώσουν όλα αυτά, θέλω να αναφερθώ λίγο στον κύριο Αρετόπουλο. Να το ρωτήσω κάτι, γιατί επειδή πάω, ξέρεις τι γίνεται, επειδή πάω στους νέους πόρους, στους Βλαταμόνα, έχω φίλους και πάω Ξάκια και Λαρισαίος, και επειδή είναι από τα Τρίκαλα, μπορεί να πηγαίνει κατά εκεί για μπάνιο το παιδί. Θα τον απασχολήσω 10 λεφτά από τον πολύτιμο χρόνο του. Γιατί εγώ ο Βλάκας, δεν ξέρω γιατί δεν παίξαμε τον Ολυμπιακό, πού χτύπησε το χαρτί υγείας, το Ράουλ, πώς το λέγανε. Να με πήρε παιδί μου. Ναι. Λέω τώρα, αν το βρω. Λέω, φιλικά, δε, ούτε θα μαλώσουμε ούτε τίποτα. Για να καταλάβω τι, γιατί έχω ένα κόμπο στο στομάχι, δεν μπορώ, τρελαίνω με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, έγινε, Κωνσταντίνα μου, φιλιά. Καλή μου δοσπία, εις μνήμη της τούλας. Έτσι, να είσαι καλά, φιλιά, ζούμου σου, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί, γεια σου Γιώργο μου. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, ζουμουσάδα, τα στραβά μάτια, διεθνή καριέρα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, δεν τη λύσω. Στο σπίτι μιλάς καθόλου? Λες να μην μιλάω. Όχι, λέω εσύ θα με ρωτούσες. Όχι, εσύ θα με ρωτούσες, γιατί με ρωτάνε, ρωτάνε τη Γεωργία. Μιλάς καθόλου στο σπίτι, προλαβαίνεις, μιλάει καθόλου. Για πες. Λοιπόν, κλείνω το 73, σε λίγες μέρες μπαίνω σε 74. Αλλά τόσα από μένα. Δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι. Το πρωί όπως σηκώνομαι και ανοίγω τη τηλεόραση και περνά το τρέλιο, Ελλάδα, κόσμος καιρός. Καλά, σήμερα δεν έχει αθλητικά. Ελλάδα, οι ειδήσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα, κόσμος καιρός. Καλά βρε άχρηστη. Όποτε χάνουν οι ομάδες σας, είτε τους ομπάτης, ο ποδόσφαιρος, δεν το αναφέρεται. Και μόλις κερδίζουν αθλητικά, υπάρχει μια κότα μέσα σου. Στο ραδιόφωνο, σύστημα, στο ραδιόφωνο, όχι, αλλά λέω ότι αυτοί κάνουν κοκοκό, γι' αυτό κάνω το ηχητικό. Πού να ψάχνει τώρα ο δασκαλάκης να βρίσκει ο άνθρωπος, την κάνω μόνος μου. Και είναι αλανιάρα, κρατάει και ισοκράτημα. Η διατησία είναι εναντίον τους, όποτε χάνουν η διατησία είναι. Ναι, βεβαίως.
Αποκλείστηκε χθες ο Γάβρος από το Final Four, θα αποκλειστεί και ο Βάζαλος σήμερα και τελειώνει η ιστορία. Μας ζαλίσαν τα ούμπαλα. Αυτά. Λοιπόν, όπως είπε και ο φιλαράκος ο Κωνσταντίνος, θέλει προσοχή η κάθοδος των χιλιάδων οπαδών μας που θα κατέβουν. Θα ασχοληθούμε με αυτό από την Κυριακή το βράδυ και μετά. Ναι, απλώς θα πούμε 2-3 κουβέντες. Διότι δεν θα μας απασχολήσει πλέον το θέμα Παναθηναϊκός. Πρέπει να πάρουμε διπλό εκεί μέσα. Ακριβώς. Αυτό. Δεν ασχολείται κανένας μας. Βάζω πρώτο πληθυντικό και εγώ μέσα. Ασχοληθήκαμε ελάχιστα με αυτό το μάτς. Θα πατήσουν εκεί πάνω σε πιθανή απώλεια για να πούνε να και βαθμολογικά και τέτοια. Πάμε να πάρουμε το ματσάκι, να νικήσουμε αυτούς. Όσο για σένα θα σε βγάλω κόκκινη κάρτα. Περιμένω ένα τηλέφωνο από κάτι κρασιά, το πάρω τηλέφωνο του φιλεράκου. Πού μπορώ. Α, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Πού να μείνει μυαλό, αγόρι μου, πού να μείνει μυαλό. Έχεις δίκιο. Σε έχει φάει και περαστικά το παλικαράκι. Ευχαριστώ πολύ. 4-16 και δώσ' το. Έγινε, έγινε. Γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλό στον Παναγιώτη. Μόνο τη δικιά μου σήμερα. Μόνο. Γράψε 4.85 Παναγιώτης. Τέλεια. Και θα το δώσεις συγκεκριμένα στο Σαλίγκαρο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Έτσι, έχει γουστάρω, μέρες να πάρει ο Σαλίγκαρος. Ναι, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Έχει μέρες να πάρει. Αν κερδίσω εγώ, θα το πάρω ο Σαλίγκαρος. Τέλεια. Λοιπόν, και αυτό παιδάκι τώρα. Το σκεπτικό του ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Είναι γνήσιο Παοξάκη. Είναι. Λοιπόν, θέλω να αποφασίσουν γρήγορα πόσες χιλιάδες θα πάνε κάτω. Σήμερα. 10 η ώρα έχει εσύ και με το που τελειώνει. Περιμένω να τελειώσει η εκπομπή μας γιατί μας ακούνε και αυτοί και μετά. Γιατί πρέπει να κόψουμε κύπελα. Ναι. Θα κρατάει ο κάθε οπαδός του ΠΑΟΚ. Δεν θα πούμε συνθήματα. Δεν θα πούμε ούτε ναι. Πονές. Ούτε να βγάλουμε μήπως χάρτινα από χαρτόνι. Χάρτινο. Και να γράφει πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ. Ωραίο. Χωρίς φωνές, χωρίς τίποτα. Αν μας προκαλέσουνε, θα τους κουνάμε το κύπελο. Αυτό το πρόσεξε. Αυτό το οποίο γίνεται χαρτί και μπαίνει μέσα στην τσέπη. Έτσι. Δηλαδή σε κάποιον έλεγχο δεν υπάρχει θέμα. Το ανοίγεις μετά, το ξεδιπλώνεις και είναι ένα ωραιότατο χάρτινο. Φαντάζεσαι να έχει 15.000 τέτοια. Ε? Ναι, όσες χιλιάδες. Όσοι είμαστε. Ναι, θα τα ξεδιπλώνουμε και θα τους τα σηκώνουμε. Μόλις φωνάζουν κάποιο σύνθημα, το κύπελο, το χάρτη θα σηκώνουμε και τίποτα άλλο. Δεν θα απαντάμε. Αυτό έτσι. Μόνο έτσι μπορούμε να γλιτώσουμε μια τιμωρία, Κωστή. Αλλιώς, με το παραμικρό σύνθημα που θα πούμε, αυτό το γνωστό που λέμε για Αθήνα και Πειραιά, είμαστε τιμωρημένοι. Ναι. Είναι νόμος. Πώς το λένε, να είμαστε σωστοί. Ακίνητη ήταν η φωτογραφία, ήταν και στα δυο τα μάτια του κόσμου. Άστο, μην το συζητάς. Με τον Ολυμπιακό. Μην το συζητάς. Ενώ προκλήθηκε και από τον Μιραλάς και από τον Πρωτό και από όλους. Και από τον Χριστοδουλόπουλο. Από όλους. Ήρθε ο Χριστοδουλόπουλος να πάρει αργά-αργά την μπάλα μπροστά στη θύρα 4 και κοιτούσε τη θύρα 4. Ήρθε. Ναι, νοχελικά. Δεν ζήτησε. Δηλαδή δεν ζήτησε. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Ο Πρωτό του Ολυμπιακού. Πήγε και έκανε χειρονομία. Τα παιδιά με τα καροτσάκια εκεί πάνω στη Λαμαρίνα που το έπρεπε. Δεν θέλω τώρα να άσε με, μη με φουρκίζεις πρωί-πρωί. Άσε με, άσε με. Όμως δεν μπορώ να το αντέξω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ένα τελευταίο που θέλω να πω και είναι το Παναθηναϊκό. Πότε το κέρδισαμε τελευταία φορά στο γήπεδό του, ας πούμε. Στη Λεωφόρο. Ναι. Στη Λεωφόρο ή στο ΆΚΑ. Στη Λεωφόρο. 2002 νομίζω, κανένα. 2003. Α, ναι, ναι, ναι. Πόσα χρόνια δηλαδή, δεν έχει αρκετά χρόνια. Γι' αυτό ναι, πρέπει πολλά. Οι νίκες μετράνε. Διάβαζα χθες τη στατιστική μου, τη λέγει ο Σωτήρης του αυτή. Ναι. Οι νίκες μετράνε όπως και να είναι η άλλη ομάδα. Δεν αυτό έχει σημασία. Ίσα-ίσα, αυτή όλο αυτό το διάστημα. K17 και K20 είναι παραμύθια της καλή. Όλο αυτό το διάστημα, Παναγιώτη. Αυτό τον αγώνα συζητάνε. Να σκυλιάσουν με εμάς. Αυτό. Και για να κάνουν πλατούλες στους φίλους τους, τους νεόκοπους, αλλά και επειδή υπάρχει λύση κατά του ΠΑΟΚ από δεν πέρσι. Δεν πρέπει να κάνεις. Τι πλατούλες. Ο Αλαφούζος είναι Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι να λέμε. Παραμύθια. Ναι, καλά, το ξέρουν και οι Βάζελοι αυτό. Δεν είναι. Το δάχτυλό μας δηλαδή.
Έγινε Παναγιώτη! Ούτε είναι Ολυμπιακή. Τι δεν ξέρετε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Όμοιος ομοίο και η Κοπριά στα Λάχανα. Α, μπράβο. Φιλιά! Γεια σου, λοιπόν, Παναγιώτη! Την αγάπη μου. Φιλιά! Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω, δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Διακόπτη. Φουβού. Φουβού είμαι. Έλα ρε Φουβού. Το παλικαράκι πριν στο τραγούδι φώναξε. Α, το χάρτινο κάτω! Κάπως έτσι, ε! Α, το χάρτινο κάτω! Το χάρτινο, το χάρτινο. Λοιπόν, θα κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Αυτό, ναι. 0-1, 0-1. Δεν με νοιάζει. Ίσα... Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Νίκη. Λοιπόν, μετράνε τις στατιστικές. Δεύτερον, όσον αφορά για τις τιμωρίες, γιατί θα μας τιμωρήσουν ακόμα και αν αναπνέουμε. Μήπως πρέπει να στείλουμε χάρτη ένα μειώματά μας, δεν ξέρω. Α, σωστό και αυτό. Ή να βάζαμε Madame Tissot κέρινα. Κέρινα μπορεί να χρησιμοποιηθούν ώστε να ξεσαμαλιώσουν, μπορεί να πηγεί κανένας και να μας τιμωρηθούν. Πολύ σωστά, να γλιστρήσει κανένας, να θεωρηθεί από απόπειρα φόνου. Ναι, φυσικά. Μα, είναι δύσκολη κερί και το κερί το γράφουμε με έψιλον και με γιώτα. Ακριβώς. Ναι. Το πολύ σωστή τοποθέτησή σου. Βεβαίως. Να ρωτήσει ο προηγούμενος τον κύριο Αρετόπουλο για τη φωτοβολίδα στο. Μια στιγμή, συγγνώμη λίγο. Λέγοντας ο προηγούμενος, έχεις ο ΠΑΠ χορηγία, επειδή λες ο προηγούμενος. Ναι. Γιατί εμπλέκεται Μελισανίδης εκεί. Να ξέρω, άμα είναι να σε κόψω. Είπες ο προ. Συμφωνώ με τον μεθ επόμενο. Αυτό μου αρέσει. Απλά να ρωτήσω, να πω τον προηγούμενο, ότι να ρωτήσει τον Αρετόπουλο, όχι τον Γκαρσία, να ρωτήσει για το γλύκο. Με τη φωτοβολίδα στην πλάτη. Α, βεβαίως. Λαμπάδα γλύκος. Πώς τα φέρνει η Τάνα η ζωή, ο ίδιος ήταν, έτσι. Ο ίδιος. Καλά, εντάξει. Και στον Καρδία, δηλαδή πώς τα φέρνει η ζωή, πώς τα φέρνει. Για να δεις τι αλητεία υπάρχει. Βλέπω εχθές δημοσίευμα σε αθηναϊκό site, σιγά μην πω το όνομά του πάλι, γιατί τη διαφήμιση τους κάνουμε. Λοιπόν, που γράφει, λέει, παίκτης πιτσιρικά στην Ισπανία έγινε Πάμπλο Γκαρσία. Και μπαίνω να δω τι, έχουν θυμηθεί. Την μπουνιά στον Διόγο, έχουν βάλει αυτόν τον τίτλο, αδερφέ, που ένας πιτσιρικά στην Ισπανία ή στη Βραζιλία, νομίζω, χτύπησε κάποιον με τον ίδιο τρόπο. Και διαβάζει, λες τώρα, το ανασύρουν αυτό το πράγμα για να το βγάλουμε αυτόν τον τίτλο. Πιτσιρικάς έγινε Πάμπλο Γκαρσία. Λέω τι, παλικάρι, γνήσιος, αυθεντικός. Άμα ψάξω έτσι στο ίντερνετ γενικά σε βιντεάκια, ξέρεις πώς Κριστιάν Καρεμπέ με Γιαννάκη ο κάθοδο. Το πιο ωραίο, φίλε, το είπε το Παοξάκη στη θύρα 1 όταν βγήκε αλλαγή ο Καρεμπέ. Αλλά... δεν υπάρχει, φίλε. Respect. Άντερε σαβουρογάμι. Αλλά... Yeah. Ποια έχει τη Κλεναρίκοβα. Δεν... Σιγά μου ναι. Τώρα, εντάξει. Σιγά μου ρε τώρα. Έλα μου ρε τώρα το μάθω. Την έχει διάβαθη. Απλά είμαστε... Δεν ξέρει να φτιάξει τζουκάκια, ξέρει. Είμαστε πολύ διαφορετικοί. Πολύ, φίλε. Δεν είναι μπορούμε άλλη, να συναντηθούμε πουθενά. Να ξέρεις. Είναι άλλη πάστα αυτή. Εμείς θα συναντηθούμε την Κυριακή στη θύρα 3. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Απλά με αυτούς αυτό, ναι. Δεν υπάρχει. Εγώ προσπαθώ. Αυτή γιατί δεν, υπάρχουν και άνθρωποι που έρχεσαι να συζητήσεις. Οκ. Okay. Και ακροατές μας. Υπάρχουν και αυτοί, φίλε, που δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής. Τίποτα. Το παρατάω και δεν έχω καμιά διάθεση. Αν θες να πιστεύεις αυτό, ότι είσαι γνήσιος, πρωταλής, βεβαίως. Έγινε. Δεν θα πεις τίποτα. Όχι, δεν θα πω, φίλε. Τι να πω. Εκεί είναι τα αυτονόητα. Τι παλεύεις για τα αυτονόητα. Εκεί ακριβώς με αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτα. Το αφήνεις. Αυτονόητα. Έγινε Θουβού. Φιλιά. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Μια τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι, γραμμή εννοώ. Γεια σας. Αυτοπυρπολήθηκε. Κωστή, τελευταία νίκη με Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 2001-1-2 με τον γκολ του Κωνσταντίνη. Νομίζω σουτάρα από μακριά. Ναι. Στο ΆΚΑ 0-2 το 2012. Άρα. Βλέπετε αυτοί, ό,τι προβλήματα και να έχουν. Με μας κυλιάζουν. Με μας βγάζουν μια λύσα κακιά. Άρα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε και να περάσουμε εύκολα την Κυριακή. Το λέμε, το επισημαίνουμε σήμερα Παρασκευή. Με ιδιαίτερη προσοχή. Μη χαλάσουμε τώρα στο τέλος. Να σου πω κάτι. Για αρκετό κόσμο, αν στραβοπατήσουμε την Κυριακή, θα επηρεάσει την ψυχολογία εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής με τον Πλατανιά. Θέλουμε νίκη, θέλουμε να πάμε στους 67 και με τον Πλατανιά να επισφραγίσουμε μια καταπληκτική χρονιά που μας δίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο το Πρωτάθλημα Ελλάδος. Δίκαια, κρυστάλλινα, πανάξια, πεντακάθαρα, δικαιωματικά, θέλετε να σας πω 100 λέξεις μέχρι αύριο τα λέω. Όπως μας πρέπει, όπως μας ταιριάζει, όπως μας αρμόζει, όπως θα έπρεπε να είναι κανονικά. Και όχι μέσα στα δικαστήρια, όχι με τερτύπια, όχι με θεατρινισμούς,
όχι με δίθεν τρομοκρατίες, όχι με συσπυρωμένο όλο το σύστημα εις βάρος μας. Απλά πράγματα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκής Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας, καφεμάγαζο.gr, με εσπρέσο καφέ, εσπρέσο βέντο, φυσικά οπτικά Μανολόπουλος, ηλίου, γυαλιά, γυαλιά Οράσεως, υπέροχα, φακή επαφής, τρεις γενιές οπτικά και βέβαια όλα στα όρθια, λεωφόρο στρατού 18, κορυφαίο γυράδικο στην πόλη. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Έλα! Δώσ' του, σπάστο! Εδώ είμαστε! Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη! Εδώ, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε να πάρουμε κατευθείαν γραμμές και τους λέω μετά τους χορηγούς. Ήδη περιμένατε πάρα πολύ με τα διαλύματα που είναι λίγο μικρότερα από την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Μ' ακούς, πειρατής εδώ. Έλα ρε, πειρατή! Πού σ' αγόρι μου. Άκουσε με λίγο, παλικάρι μου. Λοιπόν, μια έκκληση βοήθειας για ένα παλιό παδό του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνουμε. Βεβαιότατα. Εννοείται. Λοιπόν, άκουσε με φιλαράκι. Λοιπόν, μεγάλη ανάγκη αίμα. Βασίλη το Μάτζα είναι στο Παπαγεωργιού. Όποιος μπορεί να πάει να δώσει αίμα, υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Τι έγινε, πώς δεν το ξέρω. Πολύ μεγάλη. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Παίρνω σε όλα τα ραδιόφωνα. Το μόνο που μπορεί να κάνω. Είχε τροχαίο, τι. Όχι, τροχαίο. Έχει σοβαρό θέμα υγείας. Ναι, σοβαρό θέμα υγείας είναι. Θα προσεγγίσω, θα πάω και εγώ κάποια στιγμή. Αν το ξέρεις, αν μπορείτε να βοηθήσει. Μπορείτε να βοηθήσει και τη δικιά σας μονάδα. Εννοείται. Θα διαθέσουμε και εμείς φιάλες. Το Βασιλάκι, το Μάτζα και πάρτε τηλέφωνο στο μια στιγμή λίγο να δω. Πάρτε τα τηλέφωνα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου 2313. Ναι. 23 3000. 2313. 2313, 23 3000. Το λέω καλά, το λέω, έχω χαθεί. Ναι, 2313, 23... Δεν έχει, αυτό δεν έμαθα, αλλήμωρο τώρα, τι, δηλαδή και κακό παιδί να ήταν, δηλαδή και κακό παιδί ή πάω και να μην ήταν, τι δεν θα δίναμε αίμα. Δεν έχουν δώσει σταγόνα, φίλε, δεν έχουν, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα, είναι σε καταστολή. Το ξέρει το Βασιλάκι το Μάτζα. Φυσικά. Είναι από του παλιού σου παππού, από του πρώτου σου πάω, κατά την ανάγκη που έχει τέτοιο. Ό,τι μπορείτε, σα παρακαλώ, παιδιά, λίγο. Και όποιο μπορεί να πάει, όποιο είναι. Στο Παπαγεωργείο, έτσι. Ναι, στο Παπαγεωργείο, όποιος να πω και κάτι τελευταίο να μην χαλάω την λοιπόν, εκπομπή. Λοιπόν, πρόσεξε, μου έστειλε. Θέλει και άμκα. Να έχει κάποιο. Πρόσεξε. Σου απαντώ άμεσα. Η Σοφία, που είναι διαχειρίστρια φιάλες μας. Λοιπόν, ήδη μου λέει τώρα στις 10 θα στείλω. Ήδη έχει τα στοιχεία. Ήδη εμείς, σαν εκπομπή, στέλνουμε φιάλες. Εντάξει. Κάποιος φίλος, άμα πάει, άκουσε λίγο παλικάρι μου, θέλει το ναι, και το άμκα. Ναι. Δεν έχουν δώσει σταγόνα. Μάλιστα. Πάω και εγώ ήδη φιάλες μας πηγαίνουν εκεί, να ξέρεις. Ναι, ήδη. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα ο Βασίλης. Μακάρι να τα καταφέρει. Καλά έκανες, πειρατή. Συγγνώμη, ρε φίλε, τι είναι αυτά που λες τώρα. Τι είναι αυτά. Εντάξει, παίρνω τώρα το ραδιόφωνο. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Να βοηθήσω με τη δικιά μου μεριά, παιδιά. Έγινε. Φυσικά. Εγώ, γεια σου, πειρατή. Γεια σου, φίλε μου. Τα είπαμε και στο συλλαλητήριο. Τα είπαμε. Λοιπόν, τι συγγνώμη. Δηλαδή, επίσης, είναι παοξίστη, γιατί δηλαδή αν ήταν Αριανός ή Ηρακλειδέας. Εμείς δεν κάνουμε τέτοιες διακρίσεις. Και τον ΑΕΚΤΣΙ μπορεί να βρίζει, εμείς το αίμα το δίνουμε. Δεν βάζουμε σε τέτοια πράγματα, δεν βάζουμε φίλτρο πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, λέει, καταλάβετε το αυτό. Ήταν, λέει, καλό παιδί, δηλαδή αν ήταν κακό παιδί δεν δίναμε σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε τέτοια ανάγκη. Λοιπόν, η Τσόφα ήδη έχει λάβει γνώση, αμέσως μου στείλε μήνυμα. Γι' αυτό είσαι τσακάλι, γι' αυτό είσαι τόσα χρόνια και κολώνα στην αιμοδοσία. Γι' αυτό κλέβεις από το χρόνο σου, ξεκλέβεις από το παιδί σου, από τον άντρα σου και από τις δουλειές σου και ασχολείσαι με αυτά. Και γι' αυτό σε αγαπάω τόσο πολύ, να ξέρεις, Ξανθοπούλου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στις γραμμές. Ακούσατε κιόλας, στο Παπαγεωργείο, 2313, 23 3000 είναι το νούμερο. Αν θέλετε να πάτε και μεμονωμένα δηλαδή να δώσετε. Καλημέρα σας! Εμείς την Κυριακή θα είμαστε στη Θύρα 3 να μαζέψουμε πάλι φιάλες. Θύρα 3 του γηπέδου του Τούμπας. Ελάτε. Καλημέρα! Κάερε στα περμητίδωλε βεντάρχε σοπλικατόριο. Έτσι. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ακριβώς. Κουφαλοκλέπτες Αθηναίοι. Έτσι. Δεν θα λυγίσουμε ποτέ. Όπως με το τα λες. Με τα σας πρωταθλήματα τίποτα δεν κερδίζετε. Με την ιδέα θα μείνετε. Και με τις τύψεις σας θα μείνετε. Με πρόλαβε το παλικάρι γιατί χθες στις 12 και 4 βγήκε στο Τζόρνταν και παρακάλεσε να πάνε να δώσουν αίμα. Ναι. Θα σου το έλεγα εγώ ο Κωστή, αλλά δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα φυσικά, είναι. Φυσικά. Για τον ίδιο σκοπό θα το λέγαμε και εγώ θα σου το έλεγα. Δεν ήξερα ότι έχει πρόβλημα. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω, ναι. Το όνομα του παιδιού δεν μπορούσα, ναι, ναι, να συγκρατήσω.
12 και 4, 12 και 10 βγήκε στο Τζόρνταν και ζητούσε βοήθεια. Μάλιστα. Χθες αμεσάνυχτα. Ήδη φεύγουν οι φιάλες μας, θα είναι εκεί 10 η ώρα. Γι' αυτό ξεκινάω την Κυριακή, ξεκινάμε πρώτα από την αιμοδοσία όλοι. Όλη η Θεσσαλονίκη, όλος ο κόσμος, όσοι μπορείτε να δώσετε και όσοι δεν μπορείτε, ελάτε να γνωριστούμε. Μην κοιτάτε τώρα για τα ποδόσφαιρα και για τα αυτά, δεν θα χαριόμαστε. Άλλη ιστορία είναι αυτή. Ούτε με τους αεξίδες έχουμε τίποτε, με τους μεγάλους, με τους κεφαλαιοκράτες έχουμε προβλήματα και τα λέμε τα συστήματα αυτά που λέμε. Να το ξέρετε. Και το απόγευμα έχουμε μια μεγάλη αποστολή, πολύ μεγάλη αποστολή στις 7 η ώρα, Κωστή μου. Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, όπως είπες και εσύ, και να γιορτάσουμε την πιο άλλη Κυριακή με τον Πλατανιά το πρωτάθλημα το 2017-18 που θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Το πήρε, τελείωσε, με στο χορτάρι, όχι στα χαρτιά και στα δικαστήρια με τους καποδίστριες και με τις, την άλλη, πώς τη λέγανε, Σκουλαρίκη. Τη Σκουλαρίκη. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Παυλάρα μου. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε εκεί. Φιλιά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι πάνω από ένα μήνα ακόμα, μου λένε. Μου λέει η Χρύσα. Δεν το ήξερα, παιδιά. Δεν ήξερα. Δεν το ξέρω πρόσωπο. Έλα, έλα, φίλε μου, έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Σε ακούμε. Όχι, ρε, σα που είσαι, ρε, σαλίγκα, ρε. Τι έγινε, ρε. Δεν σε κατάλαβα! Αγοράκι μου! Έκανα λίγο εγώ τικότα τώρα που κάνεις εσύ. Ναι. Έκανα λίγο τικότα γιατί ξαναχωριέμαι, ρε Κωστή, με αυτά που ακούω και βλέπω, γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο. Συχάθηκα τον εαυτό μου να βλέπω την μπάλα. Όχι. Που παίζουν οι άλλοι. Δεν θα σε χαίνε τον εαυτό σου. Άκουσε με, σαλιγκαράκι μου. Δεν θα σε χαίνε τον εαυτό σου, ούτε θα νιώθουμε εμεί ντροπή. Θα σε χαίνονται, θα σε χαίνονται. Αυτού. Αυτοί θα πρέπει να ντρέπονται. Ολόκληρη την ανθρωπότητα σε χαίνομαι. Δεν μπορώ. Την έχουμε κάνει την Ελλάδα μα, την έχουμε κάνει τον κόσμο μα, τον έχουμε κάνει άνω κάτω. Ναι. Δεν θέλω να πω την λέξη την άλλη. Άρα δεν θα ντρεπόμαστε εμεί για αυτού. Αυτοί πρέπει να ντρέπονται, φίλε. Εμεί έχουμε τσίπα και. Ακριβώς. Όχι τρεπό, μας δίνει και νιώθουμε οργή. Έτσι, όπως το λες. Το παιδάκι σου, εντάξει, όλα καλά. Και τη στρελή θα γίνει, να το ξέρουν. Σε περιμένω την Κυριακή στην αιμοδοσία. Σε περιμένω την Κυριακή στην αιμοδοσία, έλα να τα πούμε. Έτσι, ακούς. Ναι. Τι ώρα έχει αιμοδοσία, επειδή θέμα δεν μπορώ να δώσω, αλλά θα φέρω άτομα δικά μου που θα δώσουν. Μπράβο. Από τις 9 και πέρα είμαστε. 8.30, 9 παρατέταρτο, ελάτε και από εκεί και πέρα. Γιατί... και 10 και 11 και 12, μέχρι 1 η ώρα θα είμαστε εκεί. Κωστή, όταν πίνεις χάπια, όταν πίνεις χάπια από πρόγραμμα απεξάρτησης, μπορείς να κάνεις, να δώσεις αιμοδοσία. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όλα τα άλλα είναι καθαρά, μόνο αυτό το χάπι που πίνω, γι' αυτό δεν έρχομαι πίσω. Μου είπαν ότι δεν κάνει, ρώτησα και θέλω να σε ρωτήσω αν κάνει να... Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Έλα μόνο να γνωρίσεις αυτούς που θα δώσουν το αίμα τους και αυτό είναι σημαντικό. Αυτούς που πρέπει να γνωρίσουμε από κοντά. Ακριβώς. Ακούς, ναι. Να δώσεις χαιρετισμούς στο ποιος ήταν ο... που είπε να κερδίσει να τα δώσει σαν λίγα... Ο Παναγιώτης. Από πάνω από Χαλκιδική είναι αυτός. Όχι, είναι Λάκωμα. Λάκωμα, δεν είναι πάνω αυτή, κάτω είναι, από πού, από... Ναι, όταν λέει, εντάξει, ναι, το Λάκωμα, αν το λες Χαλκιδική, ναι, ξέρω εγώ λίγο, ποιο εδώ όμως είναι, ναι, το Λάκωμα, ναι, ναι, το Λάκωμα, ναι. Πάνω στην καρδία, δεν είναι. Ναι, 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 εκεί. Εντάξει. Έγινε, Σαλίγκαρε. Φιλιά, φιλιά. Να σε καλά, Σαλίγκαρε μου, να σε καλά. Έτσι. Γεια, φιλιά, πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο. Πέφτουμε. Ναι. Ζεύγη μου, Βέλη και Τρενούτκε. Να τη ζούμε καθημερινά. Κάθε μέρα. Αδέρφια, καθημερινά. Θα αρχίσω με γκρίνια. Επιτρέψτε μου να αρχίσω, σας παρακαλώ, με γκρίνια και συγχωρέστε με. Για πες. Αυτή η ομάδα του Βόλεϊ που επί 4 συναπτά έτη κάθε χρόνο μας φέρνει από ένα τίτλο και μπορεί να φέρει κι άλλο διπλό φέτος. Δεν επιτρέπεται, αδέρφια μου, να παίζουμε με το Φίνικα Σύρου. Ναι, ναι, σωστό. Τελικά, και να έχει και τόσο να λίγο κόσμο. Ναι. Δεν ξέρω, 1000 άτομα να ήμασταν. Άντε λίγο παραπάνω. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη αδικία
για τα παιδιά αυτά, για το τμήμα το συγκεκριμένο της αγαπημένης μας ομάδας. Που ήδη φέτος μας χάρισε ένα κύπελο, έτσι. Ήδη ένα κύπελο, έτσι. Είχαμε τη, ας το πούμε, τη φιέστα, γιατί φέραν το κύπελο, το σηκώσανε, ήταν σωστό, ο Πέρκας, ήταν σωστό, ο Μπίτεσβαρ. Ήταν πολύ έτσι. Σωστό. Άρα σήμερα 7 η ώρα, 7 η ώρα ακριβώς, σήμερα, πράξη δεύτερη με Φίνικα Σύρου στο Παλατάκι, ακριβώς, είναι ημιτελικά. Volley League. Είναι ημιτελικά. Η Σύρος δεν είναι εύκολη ομάδα, για όσους δεν το ξέρουν, έτσι. Φυσικά δεν είναι. Το τελικό εδώ μέσα, ακριβώς. Θα είναι 0-2 να μας, θυμίσω. Ακριβώς. Είναι μέσα στις 3-4 κορυφαίες ομάδες. Έτσι. Ναι, στο προπέρσινο, λες, στο προπέρσινο, στο προπέρσινο τελικό, ναι. Στο προπέρσινο, προπέρσινο. Ναι, ναι. Είναι μια επιβράβευση για τους ανθρώπους εκεί του τρίτου που μοχθούν πραγματικά και φέρνουν αποτελέσματα. Καλό και το ποδόσφαιρο, καλό και το ποδόσφαιρο. Σε χάνουμε, Γκόρα, δεν έχει σήμα. Πρέπει δηλαδή... Σε χάνουμε. Αποστόλη, ξαναπάρε. Ναι. Λέει, όχι, δεν μπορεί, λέει η Σοφία, και καθαρός να είναι, δεν θα τον πάρουν. Ναι, Σοφία μου, το φαντάστηκα, δεν γίνεται. Καλημέρα, ναι! Ναι. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Καλώς το παιδί. Να ρίξω μια... Είσαι ο... Σκέψη, πες αλχημιστής. Πες αλχημιστής. Να πω λοιπόν αλχημιστής. Έλα ρε αλχημιστή. Έλα. Για ρίξε τη σκέψη σου. Μια σκέψη είναι η εξής σχετικά με το τελικό κυπέλλου. Ναι. Κατεβαίνουμε λοιπόν στο κύπελλο σαν ομάδα και με το που αρχίζει η σέντρα γυρίζουμε, βάζουμε ένα αυτογκόλ. Με το που ξανακάνουμε σέντρα γυρίζουμε, βάζουμε ένα αυτογκόλ. Με το που ξανακάνουμε σέντρα... Δεν γίνεται αυτό που λες. Κάτσε να σου πω, κάτσε. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του μάτς έχουμε 100% κατοχή και έχουμε χάσει 80-0. Ναι. Εγώ ένα κύπελο το χαραλίζω για αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου, αλλά δεν γίνονται αυτά που λες. Δεν γίνεται. Εγώ θέλω να πάω να τους πάρω το κύπελο μέσα στο σπίτι τους και μετά στην απονομή, στον πανηγυρισμό, κάτι θα βρούμε. Μιλάω για την ομάδα. Ο κόσμος στην κερκίδα θα βρει διάφορα να κάνει. Είμαστε βέβαιοι, γι' αυτό είμαστε οι πιο ευρηματικοί που υπάρχουν και σε συνθήματα και σε... Στην κερκίδα φάμαστε, κάθε χρόνο είμαστε, δεν είναι εκεί το θέμα. Ναι. Απλά αυτό που λες δεν γίνεται τώρα, δεν μπορεί να γίνει αυτό που αλλά λες. Πάντως μπορείς να το φανταστείς. Εντάξει. Και στο PlayStation να προσπαθήσεις να το κάνεις, θα σε σταματήσει. Εγώ αποπειράθηκα να βάλω αυτό γκολ, λέει ο Σωτηραγόπουλος. Γιατί εγώ είχα το FIFA το 2001. Ω, τι κάνει! Μα πάει στην εστία του! Μα βάζει αυτό γκολ! Έχουν προβλέψει δηλαδή και για το Μαλαμπίμπι που θα πάει να βάλει αυτό γκολ, έχουν κάνει σχόλιο. Τέλος πάντων. Δεν είναι PlayStation. Δεν είναι. Καταλαβαίνω το πνεύμα σου, τι λες, αλλά δεν γίνεται αυτό. Φαντάζεσαι με 100% κατοχή να έχεις χάσει 80-0, ας πούμε 70-0. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Ο πιο ωραίος τρόπος, αυτό που θα πονέσει περισσότερο, δεν είναι να κοιτάξουμε να διακομωδήσουμε τον τελικό. Ο πιο ωραίος τρόπος είναι να πάμε εκεί πέρα μέσα, να τους πάρουμε το κύπελο. Ξαναλέω, δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανέναν τίποτα, ούτε απαντήσεις που λένε να δώσουμε. Τις δώσαμε τις απαντήσεις όλη τη χρονιά. Στο χάρτη νόνα τι απαντήσεις να δώσω. Παίρνουμε το κύπελο και μετά όλα εντάξει. Πάρτε και τώρα, εντάξει, καλά ήσας. Έγινε αδερφέ. Να είσαι καλά. Να σε ρωτήσω. Ναι, ναι. Παίζει ακόμα η κλήρωση σήμερα για... Για τα τραπέζια. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Έλα, πες μου. Τι αυτό. Τι αυτό. Θέλεις όνομα τώρα. Όνομα, θέλω και την τρία τελευταία ψηφία. Αντώνης. Αντώνης. Θέλεις και το πίτο. Όχι, το πίτο δεν με ενδιαφέρει. Μόνο τα τρία τελευταία ψηφία δώσε μου. 496. Έγινε, Αντώνη. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Να σε καλά. Bye. Πάμε. Διάλειμμα. Ξαναλέμε ότι δεν έχουμε. Ας πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε όλοι μαζί. Πέσαμε, πέσαμε μουτσο. Πάμε τώρα στην Μέθε επόμενη. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Πού είσαι ρε Μαναβό. Πού να είμαι, Κωστή, πού να είμαι. Θα ήθελα να με επιτρέψεις να πω δύο στιχάκια δανταϊστικής ποίησης. Δανταϊστικής, βεβαίως, βεβαίως. Αν και πιθανό να κατηγορηθείς επειδή υπάρχει στη λέξη δανταϊσμός μέσα, τον Νταντά, να κατηγορηθείς για ξυλοδαρμό και να σου αφαιρεθούν βαθμοί.
Η Νταντάμα, ξέρεις πολύ καλά, είναι αυτές που κρατάνε τα παιδιά όταν έχουν οι γονείς και πάνε στη δουλειά. Βεβαίως, υπάρχει και η Βασιλική Νταντά, νομίζω, που είναι τραγουδίστρια. Ακριβώς. Ακούμε λοιπόν και πάμε. Ναι. Το έγραψα πριν από 5 λεπτά. Α, φρέσκο. Οδηγούσα. Φρεσκαδούρα. Ενώ οδηγούσες, τη διάρκεια που οδηγούσες, μπράβο. Ναι. Ακούμε. Το πέτσινο και χάρτινο, αν πήρες τα χαρτιά, εγώ θα έρθω μέσα στο Μάιο να σε χτυπήσω στα αυτιά. Στις 12 του Μάη εγώ θα είμαι εκεί. Θα έρθω για να παίξουμε. Μα μην τα κάνεις το βραγί. Αυτό είναι χαρισμένο για μια παλιά μου γκόμενα που τη λένε Κούλα. Βεβαίως. Παλιές σχέσεις. Που τη λένε Κούλα και, και πρέπει από ό,τι φαντάζομαι τα τελευταία χρόνια να ζει κατά εκεί κάτω. Στην Αθήνα νομίζω. Κάπου κατά εκεί. Διαχρονική. Διαχρονική σχέση. Ναι, είναι μια παλιά, πολύ παλιά γκόμενα και της το χαρίζω και θα της το χαρίζω φυσικά και στις 12 που και θα το ανεβάσω και στο Facebook για να το βλέπει, για να μην με ξεχνάει. Πού να σε ξεχάσει, γιατί φίλε. Εγώ τυχαίνει να είμαι Καμίλα και δεν ξεχνάω. Ο Θεός μπορεί να συγχωρεί. Ο Παξής και ο Πάοκ ποτέ. Αυτό να το θυμάστε. Σας έχω πει και κάτι ακόμα. Πουλά, ακούς. Όχι πολύ κολόπεδο ο Μπάφη. Κουλά. Άκου λίγο σε παρακαλώ. Το μόνο ευχή που σε δίνω, δεν σε δίνω κατάρα γιατί δεν έχω συνηθίσει να είμαι τέτοιος κακός άνθρωπος. Είμαι καλός. Και εμείς εδώ πέρα πάνω οι Μακεδόνες τυχαίνει να είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι. Κούλα μ' ακούς. Εύχομαι μέχρι τα βαθιά γεράματά σας να έχετε τύψει στα όνειρά σας την ώρα που πάτε να κοιμηθείτε. Κοιλίδα. Δεν σε καταργέμαι. Δεν σε καταργέμαι. Ευχούλα. Ευχούλα δίνεις. Ευχούλα. Ευχούλα. Δεν θέλω το κακό σου, κούλα μου. Κούλα μου, σ' αγαπάω. Μέχρι τα βαθιά γεράματα όμως κάθε βράδυ που θα πηγαίνεις να κοιμάσαι, θέλω να έχεις τύψεις και να μην μπορείς να κοιμηθείς. Κούλα, σ' αγαπάω, μ' ακούς. Θα τα πούμε στις 12 του Μάη λοιπόν. 12 του Μάη θα είμαι εκεί. Εάν δεν μπορέσεις να έρθεις, να μου το πεις όμως. Εντάξει, να μου το πεις. Εγώ θα κατεβώ αντρίκια και με παντελόνια αντρικά να παίξω. Πώς είμαι γυναικείο ισόρροχο. Εγώ γυναικείο ισόρροχο. Το δίνω μόνο στη γυναίκα μου όταν έχει γενέθλια, πηγαίνω και το αγοράζω και το φοράει η γυναίκα μου. Γεια σου Μαναβό, γεια σου Σίμω. Γεια σου Σίμω, γεια σου Σίμω. Λοιπόν, πριν πάω στο διάλειμμα, 25 Απριλίου, 11 παρατέτω το βράδυ, ο Στέφανος Τσοτρίδης, ήθελα και χθες να το διαβάσω, έχει στείλει πείμα. Προσέξτε φίλε, τι ποιητές υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Είσαι έτοιμος? Άκου. Ο Τζάμπα στο πρωτάθλημα μας κλέβει. Το πλοίο του χοντρού είχε αλεύρι. Ο Βάζελος πεθαίνει από την πείνα. Ενώθηκε για μας όλη η Αθήνα. Μας πήρανε τον τίτλο με το ζόρι. Αφεντικό δεν είχε το βαπόρι. Πώς ήρθε μοναχότα από την Περσία. Πώς χτύπησε ο καημένος ο Γκαρσία. Ξέρεις τι βάρος είχε το χαρτάκι που πέτυχε το δόλιο στο σακάκι. Στο μάτι στο αυτί στο μάγουλό του. Κι έσπασε ο Ισπανούλης το λαιμό του. Και βγήκε ο λαθρέμπορος στο σκάι και μήπε μάω μάω που πεινάει. Στην Τούμπα λέει ζουν ανθρωποφάγοι και κάνουνε βουντού οι μαύροι μάγοι. Μα θα έρθει η μέρα πολλά θα τελειώσουν και οι μάω μάω όλους θα σας λιώσουν. Και θα είναι σαν θυσία μιας παρθένας αφού τρέλα στους τρελούς δεν πούλησε κανένας. Έτσι θα πάει. Με τέτοια μουσική λες. Ο Τζάμπα στο πρωτάθλημα μας κλέβει, το πλοίο του χοντρού είχε αλεύρι. Ο Βάζελος πεθαίνει από την πείνα, ενώθηκε για μας όλη η Αθήνα. Μας πήρανε το τίτλο με το ζόρι. Έτσι θα πάει, ε? Τον Καρνέσον από τη φωτιά ποιος θα το βγάλει αυτή η μελωδία. Ταιριάζει είναι η αλήθεια. Στέφανος Τσοτρίδης. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Θα ξαναπώ πριν πάμε στο διάλειμμα. Μη μου βάζετε αναδημοσίευση. Το είδα και σε άλλα μπλοκ. Μη μου βάζει. Δες τι γράφουν Κωστή. Ή αλήτες ή ντροπή σας. Και βάζεις στο site ή το μπλοκ από κάτω. Μπαίνουν οι δικοί μας. Παίρνει το χτυπημά μας. Χιλιάδες τα views μετά. Το καταλαβαίνετε. Τους δίνουμε λόγο να υπάρχουν. Επίσης τους διαβάζουν μυαλά, ψυχές που ποτέ δεν θα τους διάβαζαν. Έχει δίκιο ο Μανουκίδης που το γράφει. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση δικός μας άνθρωπος, καθαρός Παοκτσής, να μπει εκεί πέρα μέσα, να διαβάσει αυτά. Έτσι
τους ανοίγουμε μία πόρτα στο σπίτι μας. Άρα αυτά διαγράφονται. Μη μου τα κάνετε αναδημοσίευση. Δεν μπορούμε επίσης να είμαστε όλη μέρα πάνω από το Facebook. Πάνω από, από την σελίδα μας. Ούτε θέλω να βάλω φίλτρο να την κλείσω. Ούτε να την ανοίγω μόνο στο 8-10. Αν συνεχίσει όμως αυτό το πράγμα, επίσης μην αναδημοσίευσετε. Μου βάζετε διαλόγους που βρίζεστε με αεξίδες. Όχι εσείς ο ίδιος, κάποιο παουξάκι. Που λέει τι λέει το αυτονόητο. Ότι είναι χάρτινο, ντροπή σας και τέτοια. Βγαίνουν και βρίζουν οι άλλοι. Βούλγαροι, μανάδες, κατάρες, τάφοι, αυτά, αρρώστιες, παιδιά, γυναίκες μέσα. Ρε παιδιά, μη μου το βάζετε αυτό. Δεν θέλω, μου μολύνετε τη σελίδα. Δεν θέλω, ρε παιδιά. Τους ξέρουμε ποιοι είναι. Μπήκαν μέσα στο σπίτι μας. Μας έκλεψαν και εξακολουθούν επειδή ξέρουν πολύ καλά τι έχουν κάνει. Εξακολουθούν να προκαλούν. Τώρα το κομμάτι τους έγινε, το πρωτάθλημα το έκλεψαν. Τώρα παίζουν ρόλο δούριο ύπου για τον άλλον, τον φίλο τους. Τώρα σκέφτονται πώς θα κάνουν τον υποκόμο, πώς θα προσφέρουν υπηρεσία στο φίλο τους, στο σύμμαχό τους, τον άλλο. Που είναι Ολυμπιακός. Αφού δεν τα κατάφερε ο Γάβρος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σου λέει «Αχ, το κάναμε μια φορά. Αφαιρέθηκαν βαθμοί, πήραμε εμείς το πρωτάθλημα». Ας το ξανακάνουμε λοιπόν. Ας προσφέρουμε ανιδιοτελώς υπηρεσία στο Γαύρο. Να γίνουν φασαρίες, να γίνει μπέρδεμα. Θα εμπλακούν και άλλοι οπαδοί κάτω. Δεν πάνε μόνοι τους οι κίτρινοι, να ξέρετε. Κάτω η συσπήρωση είναι και σε άλλα επίπεδα. Να γίνουν φασαρίες, να αφαιρεθούν βαθμοί, να χάσει και τα προκριματικά ο ΠΑΟΚ και να ξεκινήσει και την επόμενη χρονιά με κι άλλους μείον βαθμούς. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Ακούνε στην ΠΑΕ και το ξέρουμε. Ακούστε και του κόσμου την κραυγή. Δεν είναι απλά φωνή. Είναι κραυγή. Αυτό θέλουν να κάνουν κάτω. Πρέπει να λάβουμε κάθε μέτρο. Πρέπει να θωρακίσουμε τον κόσμο που θα πάει. Πρέπει να προστατέψουμε την ομάδα. Μην πέσουμε σε αυτό, σε αυτή την παγίδα τους. Έχουν σκάψει ένα λάκκο. Και μας στέλνουν εκεί μέσα. Προσοχή ιδιαίτερη. Πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα να πω VSQ. Κορυφές. Κορυφαία συστήματα παρακολούθησης, κορυφαία συστήματα ασφαλείας, VSQ, τα συστήματα ασφαλείας με το υψηλότερο IQ εδώ και πολλά χρόνια με εμπειρία. Μπορείτε να παρακολουθήσετε από το κινητό σας, τι γίνεται στο μαγαζί σας, στο σπίτι σας, τα πάντα όλα. VSQ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Μπουκάραμε! Διπλό στη λεωφόρο, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να πάμε να κάνουμε φιέστα με τον Πλατανιά, αυτό πρέπει. Τίποτα άλλο δεν σκεφτόμαστε. Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα για τον τελικό. Για τα εισιτήρια, σήμερα επαναλαμβάνω, επειδή ακούνε την εκπομπή όλοι οι αρμόδιοι φορείς, μετά τις ακριβώς 10 η ώρα θα γίνει η σύσκεψη κάτω και ο ταξίαρχος δεν είναι αυτός που είναι ο αρχηγός των ταξί, το επισημαίνουμε, θα αποφασίσει πόσα εισιτήρια θα δώσουν τελικά. Αρχικά είπανε για 13.000, θεωρώ ότι θα είναι το νούμερο μέχρι 17 το ανώτερο, θα παίξει και 15, 16, 14 και ξαναρωτάω. Τα 4.000 εισιτήρια που θα παραλάβει ΕΠΟ θα πάνε πού? Έχει 4.000 χορηγούς. Ε? Ή θα δώσουν καμιά 500 στους όντως χορηγούς και μετά τα υπόλοιπα. Θα πάνε πού? Μπορούμε να ξέρουμε. Ας φροντίσει η ΠΑΕΠΑΟΚ λοιπόν να ενημερωθεί για το πού θα πάνε. Ονομαστικά θέλουμε να μας πει η ΕΠΟ. Δεν έχουμε δικαίωμα να μάθουμε. Πού θα πάνε τα 4.000 εισιτήρια? Θέλουμε να ξέρουμε. Ένα-ένα ονομαστικά. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λαχαναγορά το μαζέρακα, τι κάνει. Οπ, καλώς το παιδί ρε. Τι γίνεται. Καλά, εδώ στην αγορά. Καλά, αδερφέ μου. Τι γίνεται, ξενύχτη, ακόμα δεν έχετε κοιμηθεί, ε. Ε, ακόμα πού, να πάμε κατερίνα το σπίτι. Πω, φίλε, προσοχή. Κοζάκι, να έχεις δύο, να τελειώσει. Τα φιλιά μας, τα παιδιά της Λαχαναγοράς, πάντα είναι στον Τάσο τον Παπαϊωάννου και όλα τα παιδιά εκεί που είναι πάντα πρώτοι σε θέματα που έχουν να κάνουν με προσφορά. Να υπενθυμίσουμε ότι στο μάτς με τον Πλατανιά πηγαίνουμε ό,τι έχουμε, βοηθάμε, είναι η μέρα αγάπης για τον συνάνθρωπό μας. Θα τα πούμε αυτά όταν έρθει η ώρα την άλλη εβδομάδα. Ναι. Για πες αδερφέ μου. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Σύρου για το Βόλιο. Ναι. Έπαιξε εκεί 5 χρόνια μπάλα, αδυναμία την νεοφιάρα. Ναι. Στη Σύρο έπαιζες. Ναι, 5 χρόνια. Ναι. Πολύ μάλιστα. Καλός πόλεμος. Μάλιστα. Άρα μας βρήκε τον ΠΑΦ τώρα. Τι να κάνουμε, ατύχησε η Σύρος.
Καλή ομάδα έχουν και στο Βόλεϊ. Είναι, από τις καλές, είναι μέσα στις τρεις καλύτερες, τρεις τέσσερις καλύτερες ομάδες. Δεν είμαι ειδήμονα στο Βόλεϊ. Ναι. Αυτή είναι η καθολική, ξέρεις ο Πίνεγκας. Καθολική, καθολική ναι. αναγνώριση του κόσμου που λέμε ή καθολική όχι, καθολική. Καθολικά, έτσι, καθολικά. Ναι. Είναι είναι καθολικό. Όχι, είναι ορθόδοξο. Δεν το ήξερα αυτό. Υπάρχουν και... Ναι. Αυτή την ομάδα δεν έχουν καθολική, Πίνεγκα. Σώπα, δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά όλα καλά, Κωστάκη. Ωραία. Και... Καλή δύναμη, αδερφέ μου. Και εγώ. Και εγώ. Να σε καλά, να σε καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Το κλαπ ΠΑΟΚ Λαχαναγοράς. Δεν το λέω μόνο επειδή είναι φίλοι και ακροατές. Το λέω επειδή έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές και στο μικρό Παντελή την ευαισθησία τους και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη για την βοήθεια στον συνάνθρωπό μας είναι πρώτοι εκεί. Τα παιδιά τα οποία ζουν μια ζωή δύσκολη όσοι δουλεύουν λαχαναγορά. Δύσκολη. Τον ακούσατε πώς είναι από το ξενύχτη. Ο άνθρωπος, δηλαδή κοιμούνται τη μέρα, τη μέρα κοιμούνται. Όταν εμείς είμαστε στα κρεβάτια μας ξυπνάνε από πολύ νωρίς. Και όχι μόνο τα παιδιά στη λαχαναγορά που χρειάζεται και γερή μέση γιατί έχει πολύ κουβάλιμα. Γενικά υπάρχουν δουλειές που ο φούρναρης ξυπνάει. Μου λέει τι ώρα ξυπνάς Κωστάκη, μου λέει ο φούρναρης εκεί στην Τούμπα στο πατρικό μου. Λέω 6 και τέταρτο, πέσε και πάρε, πέσε και πάρε. Λέω τι, τρεις του λέω, είσαι πιο κοντά στην προηγούμενη μέρα, ρε, του λέω. Δεν θεωρείται ξύπνημα. Τι να πεις, έχει δουλειές και σεκιουριτάδες και ταξιτζίδες και οδηγεί και πολλά πράγματα που. Εντάξει. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί, στεντόρια φωνή. Στεντόρια. Για πες. Πού και πού είμαι. Έλα ρε, πού και πού. Πού και πού. Μια διευκρίνηση. Μια διευκρίνηση, Κωστή. Να την κάνεις. Μια διευκρίνηση. Ναι. Για το παλικάρι που, πήραν τηλέφωνο και είπαν για το Παπαγεωργίου που νοσηλεύεται και όποιος θέλει να δώσει αίμα, μια διευκρίνηση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος στο Παπαγεωργίου, λόγω της ειδικότητάς μου τώρα γνωρίζω. Ναι. Το Παπαγεωργίου δεν κάνει αιμοληψίες. Καλύπτεται με αίματα. Αν θέλει κάποιος να δώσει αίμα για κάποιον που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, πρέπει να πάει στο ΑΧΕΠΑ. Στο ΑΧΕΠΑ. Α, μάλιστα. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Αν κάποιος στο Παπαγεωργίου, θα τον διώξουν. Απλά μπορεί να μετακινήσεις. Βεβαίως. Ναι. Εκτός μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε μονοδοσία, αν είναι δότης και έχει φιάλες, σε οποιαδήποτε μονοδοσία και να πει θέλω να δώσω στο Παπαγεωργίου, στο συγκεκριμένο άνθρωπο, είτε αίμα. Καλά, αν θέλει να δώσει κατευθείαν αίμα πρέπει να πάει στο ΑΧΕΠΑ, εξυπηρετεί το Παπαγεωργίου. Αν πάει στο Παπαγεωργίου δεν κάνουν αιμοληψίες. Και εμείς από εκεί παίρνουμε το συνεργείο αιμοληψίας μας από το ΑΧΕΠΑ. Είναι καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Άρα για το Βασίλη Μάντζα που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου δεν μπορείτε να δώσετε αίμα εκεί, στο ΑΧΕΠΑ. Έτσι. Για να πάνε στο ΑΧΕΠΑ για να δώσουν για αυτό. Ήδη οι φιάλες μας, οι δικές μας, σαν εκπομπή, σαν ομάδα, σαν ζουμουσού, είναι στον δρόμο για τον φίλο μας. Ακόμα λίγο για τον ΠΑΟΚ, να σου πω, να αλλάξω λίγο το... Βεβαίως, να μου πεις ότι αφού θα ανακοινωθούν τα εισιτήρια, έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα τα διακινήσει η ομάδα, δηλαδή θα δώσει σε αυτούς που έχουν διαρκείας. Και αν θα δώσει σε αυτούς που έχουν διαρκείας, σε ποιους. Δηλαδή, εντάξει, γιατί θυμάσαι τι είχε γίνει πέρσι. Και πολλοί που είχαν διαρκείες αδικήθηκαν. Ναι. Σε κάθε. Γιατί εντάξει, περισσότεροι μπορεί να μην ανήκουν σε ένα σύνδεσμο. Πήγαινε και αξιοπρεπείς άνθρωποι και. Ναι, μεμονωμένα. Παρακαλούσαν τώρα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Ελπίζω τουλάχιστον να δώσει ένα μεγάλο μερίδιο. Τουλάχιστον να πει όποιοι θέλουν που έχουν διαρκείες ας έρθουν να τα πάρουν και όσοι δεν έρθουν, γιατί πολλοί μπορεί να μην πάνε και στο τελικό, να μην θέλουν να πάνε, ας τα δώσει μετά στους συνδέσμους. Δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι τόσο λίγα τα εισιτήρια μπροστά στο τεράστιο νούμερο των οπαδών. Έτσι, δεν χρειάζεται αυτό να σας το εξηγήσω εγώ, το καταλαβαίνετε νομίζω. Τώρα ποια σειρά θα τηρηθεί δεν το ξέρω. Θα έπρεπε βέβαια οι άνθρωποι που έχουν σταθεί δίπλα στην ομάδα, στις καλές και στις δύσκολες, ειδικά σε μια χρονιά που στερήθηκαν 10 μάτς, να δουν την ομάδα και παρόλα αυτά έδωσαν από το υστέρημά τους, θα έπρεπε να έχουν εννοείται προτεραιότητα. Αλλά δεν είμαι εκεί, Κωστή, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Κωστή, στο τελικό που είχαμε παίξει με τον Παναθηναϊκό, είχαν πει όσοι έχουν διαρκεία στην 4, δεν θα δικαιούνται, λέει, εισιτήριο να πάνε να πάρουν τους συνδέσμους. Εγώ και κάποιοι φίλοι μου είχαμε τέλος πάντων στην 4 και λέω του χρόνου, λέω, δεν πάμε να πάρουμε στην 5. Έχει τόσα χρόνια, έχουμε στην 5. Γίνεται ο τελικός πέρσι στο Βόλο, λέει, είναι λίγα τα εισιτήρια, δεν δικαιούνται, λέει, αυτοί που είναι στην 5, δεν πάμε να πάρουμε από το σύνδεσμο. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε και φέτος κατευθείαν εισιτήριο, πίστεψε μου πραγματικά, δηλαδή θα το σκεφτώ πολύ άμα ξαναπάρω εγώ διάρκεια. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος. Εντάξει, τουλάχιστον να έχουμε μια προτεραιότητα. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Καταλαβαίνω ότι η
καρδιά του κόσμου είναι οι σύνδεσμοι και όλα αυτά. Αλλά να τα μοιράσουν οτιδήποτε τώρα. Δεν θα πρέπει να το στέλνει. Εντάξει, δεν θα πρέπει να πρέπει τον οποιονδήποτε να πάρει ένα εισιτήριο. Κοίταξε, καταλαβαίνεις. Κάνε και στραβά στα μάτια. Καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει ο κόσμος ο οποίος είναι εκεί πάντα με φωνή, με πάθος, με τρέλα, δηλαδή τα παιδιά των συνδέσμων, είναι αυτά από τα οποία θα κάνουν. Θα δώσουν όθηση στην ομάδα. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλειστούν οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα δίπλα και δεν ανήκουν σε σύνδεσμο. Τώρα, πώς θα γίνει η μοιρασιά, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Όλα τα εισιτήρια είχαν πάει στο σύνδεσμο. Όλα τα εισιτήρια. Ένα πολύ μικρό μερίδιο είχε πάει που ήταν στους επίσημους. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα αυτό. Τι να πω. Θα το πιστεύω να το σκεφτεί σοβαρά η ΠΑΕ, γιατί και φέτος και αυτοί που είχαν διαρκείας, 10 μάτια δεν τα είδαν στην Τούμπα. Δεν είδαμε σχεδόν τίποτα. Έγινε, αδερφέ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και για την παρατήρηση για το νοσοκομείο. Και στο Ιπποκράτειο μου γράφει. Έτσι μπορείς να δώσεις, μου γράφει η Σοφία. Ναι, καλημέρα σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χριστός Ανέστη αρχικά. Αληθώς ο κύριος. Πρώτη φορά παίρνω κοστί. Και τελευταία. Άσε το κάνω εγώ. Λοιπόν. Σε άκουγα στο άλλο το ράδιο που ήσουν και σε έχασα. Ναι. Τώρα που σε βρήκα, θα με ξαναχάσεις. Πήρα το θάρρος να πάρω τηλέφωνο. Βεβαίως, καλά και στο Φίνικα έχουν αιμοδοσία και στο Φίνικα το νοσοκομείο. Εκεί μπορεί στο Φίνικα, μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Εγώ είμαι αιμοδότης. Πότε δίνεται πέντε, γιατί δεν συγκράτησα την ημερομηνία. Την Κυριακή το πρωί, μεθαύριο το πρωί, θα είμαστε έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας. Το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Εγώ είμαι ταξιτζής, ταξί δουλεύω. Μπράβο. Είμαι από το Χήμα Ροσερών. Ο Παύλος, ναι. Ο Συντριβανίσος, ο Νικηφορίδης, ναι. Είναι φίλος σου. Ναι, αυτός είναι γαμπρός στο χωριό μου. Γαμπρός, λοιπόν, μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου θα σου πω. Ναι. Ο πεθερός του είχε δύο κοτέτια. Ναι. Αυτός πήγε, δεν έτρωγε τις κότες, έτρωγε, αλλά δεν έφαγε τις δύο κότες και τις άφησε τον Αρετόπουλο και τον άλλο. Έφαγε όλες τις δύο κότες, τον Αρετόπουλο και τον Κομίνη. Ναι, ναι. Λοιπόν, Κωστή, ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μας ανεβάζεις, ειλικρινά σου μιλάω, μας ανεβάζεις παρόλο που η ψυχολογία μας είναι χαμηλή. Και η δική μου να ξέρετε, μην νομίζετε ότι εγώ είμαι χαρούμενος και η ψυχούλα μας το ξέρει, αδερφέ. Το ξέρω, παλικάρι μου. Κάθε πόρτα που κλείνει, τι έχει μέσα δεν ξέρει κανένα. Το ξέρει ο ίδιος. Απλά δεν έχουμε δικαίωμα τη στενοχώρια μας να τη μεταφέρουμε εμείς. Την Κυριακή. Εγώ τι ώρα θα είσαι εκεί πέρα για να περάσει όλα σε γνώση και εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς. Πάω πρώτος και φεύγω τελευταίος. 8:30-9 παρατέταρτο θα είμαι εκεί και θα φύγω ό,τι ώρα τελειώσει. Ο τελευταίος όταν δίνει, μέχρι μία η ώρα, μία μισή ώρα θα είμαστε εκεί, θα είμαι εκεί. Οπότε δουλεύω, θα σας σταματήσω και μπορεί να χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ. Μακάρι. Έγινε. Γεια σου, φίλε μου. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Εγώ, παιδιά, είμαι εκεί όλη την ώρα. Δεν είναι ότι πάω ένα τέταρτο και φεύγω. Είμαι εκεί δίπλα να γνωριστούμε, γιατί υπάρχει άλλος που έρχεται στις 9:30, άλλος που έρχεται στις 12:30. Αυτό είναι. Έρχονται κατά κύματα οι ακροατές. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα τραπέζια, φίλε. Καθόλου. Νομίζω θα τα δώσουμε στον πρώτο άνεργο και τον πρώτο πολίτεκνο που θα έρθει. Καλημέρα, ναι. Έλα, Μαλαμίσια. Έλα, Κωστή, απλώς αυτό θέλω να πω. Να συμφωνώ με τον προηγούμενο σχετικά με αυτά τα εισιτήρια, γιατί και εμείς στο εξωτερικό όταν θα πηγαίναμε. Πραγματικά, όταν τους είπαμε ότι ρε παιδιά, χρόνια διαρκείας έχουμε, τίποτα. Ναι. Δεν είχαμε ούτε προτεραιότητα εκεί πέρα, ούτε σε τελικό εννοείται, ούτε πουθενά. Αυτό το κοιτάξει λίγο η ΠΑΕ. Ναι. Δεύτερον, να πω ότι στην συγκεκριμένη χρονιά υπήρχε και ένας άλλος αρχιτέκτονας, στον οποίο κανένας δημοσιογράφος δεν είχε αναφερθεί. Αυτός ο οποίος έστησε την ομάδα και αυτός ο οποίος πραγματικά με τις επιλογές του μας έφερε εδώ που μας έφερε. Γιατί και πέρσι ο ΠΑΟΚ με τις επιλογές του συγκεκριμένου ανθρώπου βγήκε στην ουσία πρώτος. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την ήπια βία που δεν δημορήθηκε ο Ολυμπιακός, ναι. Ο ΠΑΟΚ βγήκε πρώτος. Σύμφωνα με είναι ο κύριος Μίχελ, ο οποίος. Μάλιστα. Πρόσεξε τώρα. Όταν... Ναι. Να πω κάτι, μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Ο κύριος Μίχελ, όταν έπρεπε να ακούσει τον καλό λόγο, τον άκουσε. Από μένα το ξέρεις πολύ καλά, γιατί είσαι παλιός ακροατής. Ο Μίχελ ήταν αντίθετος να έρθει ο Βιερίνη όμως. Παράδειγμα. Λέω. Κατάλαβες. Δηλαδή, και επίσης, τις μεταγραφές που έγιναν το Γενάρη πέρασαν και δεν ακούμπησαν προς το παρόν.
Δηλαδή λέμε τα θετικά του, όπως ο Μάτος, εγώ του πιστώνω τον Μάτος, είναι μια σπουδαία μεταγραφή. Την πιστώνεται ο Μίχελ. Όμως έτσι πρέπει να πούμε και για το Λεβέκ. Ο Μίχελ τον έφερε το Λεβέκ. Έτσι πρέπει να πούμε και για τον. Ναι, πρέπει να πούμε ότι το Βιερίνια δεν ήθελε. Ο Μίχελ, δύο μέρες πριν τελειώσουν οι μεταγραφές το καλοκαίρι, έλεγε ότι είμαστε πλήρεις. Και δεν είναι, λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Μίχελ. Εδώ θα με συγχωρέσει, επειδή υπάρχει και παρασκήνω, δεν είναι μόνο εδώ ο Μίχελ. Υπήρχε και μέσα από την ΠΑΕ που τον θέλανε. Και για λόγου. Εγώ για τον Μίχελ ξέρω. Αυτός είναι σε αυτή τη θέση. Ναι, ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι όπως λέμε τον καλό λόγο και πιστώνεται βεβαίως ότι φέραμε, ας πούμε, το Βαρέλα παράδειγμα. Έτσι. Έτσι θα πρέπει να πούμε και για τις κινήσεις που δεν έκανε ή για τα λάθη του. Ναι. Για να μην πιάνω χρόνο, να σου πω το εξής, ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφαση που βγήκε. Γιατί είναι ακόμα ένα δείγμα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ούτε φέτος, ούτε του χρόνου, του παραχρόνου, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Είμαι πλέον απογοητευμένος. Τη δικαστική εννοείς. Εννοείται. Ναι. Μου δίνει το δικαίωμα όμως, φίλε μου Κωστή, να πανηγυρίσω το περσινό κύπελο. Που κάποιοι προσπαθούν να το βγάλουν, ρε παιδί μου. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καλά, δεν το άξιζω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί πήρα το περσινό κύπελο στα χαρτιά. Τι δεν κατάλαβα. Και αν μου επιτρέψεις, φίλε μου Κωστή, να πω το εξής, ότι για μένα μια μαγκιά του ΠΑΟΚ θα ήταν, αν και είμαι υπέρ το να πάει κόσμο στο Βουντελίγο, είμαι υπέρ, πραγματικά στο λέω, ναι. Αν ήμασταν λίγο φούστιδες, θα κάνουμε το εξής. Θα πήγαιναν οι παίχτες μας και σε κάθε επιτυχία γκολ ή γενικότερα κάτι, θα προσπαθούσαν να κάνουν χειρονομίες όπως του κύριου Μυραλά, θα προσπαθούσαν, ρε παιδί μου, να προκαλέσουν τον κόσμο. Ναι. Αν ήμασταν, λέω όμως, το ξαναλέω, λίγο φούστιδες. Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε ποτέ οι ίδιοι με αυτούς. Ακριβώς. Και ούτε θα μας αναγκάσουν μέσα από τη βρωμιά τους να γίνουμε οι ίδιοι με αυτούς. Γιατί ακούω από κάποιους, με το σταυρό στο χέρι δεν πάμε. Δεν χρειάζεται. Μεταξύ του με το σταυρό στο χέρι και του είμαι απατεώνας, υπάρχει και μια μέση κατάσταση, παιδιά. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο άγιοι, αλλά δεν θα γίνουμε οι ίδιοι με αυτούς. Υπάρχουν και οι μεσαίοι τρόποι στη διαδρομή. Μπορείς να γίνεις πιο πονηρός, μπορεί να γίνεις πιο σκληρός, μπορεί να γίνεις περισσότερο επιφυλακτικός, να προσέξεις τις φιλίες σου, να θωρακίζεις την ομάδα, χωρίς να χρειάζεται να γίνεις ίδιος με αυτούς που κοροϊδεύουμε. Έτσι πιστεύω εγώ. Ρομαντικό θα με πεις, ρομαντικό, εθεροβάμωνα, δεν ξέρω τι, αυτή είναι η άποψή μου. Κωστή, ραντεβού την Κυριακή και προτείνω μετά την αιμοδοσία, άμα θέλουμε, ας κλείσουμε και ένα μέρος να πάμε να δούμε το μάτσο όλοι μαζί. Ναι. Πρώτα, σηκάνω, καλή σκέψη. Δίδω. Καλή σκέψη. Θα το δούμε εκεί όπως θα είμαστε. Έγινε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, τελευταία γραμμή. Τα δύο τραπέζια σήμερα, επειδή δεν ασχολήθηκα καθόλου, θα πάνε στον πρώτο άνεργο και στον πρώτο πολύτεκνο που θα έρθουν με κάρτα. Τα τραπέζια μας στη Λαδόκολα. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλημέρα. Τι κάνεις, Κωστή? Γεια σου, αγοράκι μου. Καλά. Αγοράκι δεν το λες, 58 χρονών. Αγόρι μου, τι λες τώρα. Πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί. Και τελευταία! Και το κλείνεις. Το όνομά σου, το όνομά σου. Το όνομά σου. Μπάμπης. Μπάμπης. Έλα, Λάμπης Μπάμπη. Προτιμώ συνήθως να ακούω και να κριτικάρω. Ωραία. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Η συντριπτική πλειοψηφία ακούει χωρίς να παίρνει τηλέφωνο. Έτσι κι αλλιώς. Σε ακούω λοιπόν. Πρώτον, για την κάθοδο που ετοιμάζουμε και πάλι. Ναι. Θα πρέπει η ΠΑΕ, επειδή πιθανότατα να υπάρχουν προκλήσεις και από αστυνομία και από φιλάθλους, γνώμη μου, εάν μπορεί και αν έχει τη δυνατότητα, να έχει 10-15 δικηγόρους συνοδεία με τα λεωφορεία, συν καμιά εικοσαριά κάμερες που θα καταγράφουν όλη την πορεία μας και κάτω, σωστή ώστε να καταγραφούν όλες οι προκλήσεις από όπου προέρχουν. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς τη δουλειά μας ξέρουμε να την κάνουμε. Σωστό. Όσο για το φίλο που είπε πριν για τα διαρκείας, εδώ και 4 χρόνια παίρνω συνέχεια, ενώ συνήθως πήγαινα, εξακολουθώ και παίρνω πλέον διαρκείας, άσχετα αν δεν έχω τη δυνατότητα. Ναι, ναι. Είναι η δική σου συνεισφορά στην ομάδα. Κάνεις το καθήκον σου. Και καλιά ενίσχυση. Και εγώ και ο γιος μου. Σωστό. Παρόλο τα χρόνια που έχω τα διαρκείας, όσες φορές κατέβηκα και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, προτίμησα να πάω με το σύνδεσμο. Ναι. Γιατί είναι πιο οργανωμένα και έχεις κάποιον να σε προσέξει και κάποιον να προσέξεις. Ναι, φυσικά. Είναι αλλιώς να πηγαίνεις μεμονωμένα, αλλιώς να πηγαίνεις με τα υπόλοιπα παιδιά. Το μεμονωμένο είναι συνήθως περιέχει κάποιο ρίσκο. Ναι. Όχι, έτσι φοβάμαι, έτσι δεν φοβήθηκα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Αλλά καλό είναι, ειδικά με την κατάσταση που διαμορφώθηκε τώρα, να προτιμηθεί η οργανωμένη εκδρομή και όχι η μεμονωμένη. Μάλιστα. Ωραία. Να σε καλά. Να σε καλά, άνθρωπέ μου. Σε χαιρετώ. Έγινε, καλή συνέχεια. Σε χαιρετώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτή ωραία είναι η σκέψη αυτή. Με δικηγόρους παντού. Τι να πεις. Αφού μας ανάγκασαν πλέον να συζητάμε, αν δείτε τις κουβέντες που έχουμε κάνει τελευταία,
Είναι σαν να είναι το. Πώς το λένε την αμερικάνικη σειρά με τους δικηγόρους. Ε, πώς τη λένε με το order, λέει. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα. Μιλάμε συνέχεια νομικά αφού βλέπω τη δούξα νομικού και λέω α, να, δικηγορίνα. Τέλος πάντων. Φτάνουμε στο τέλος. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος δεν έχει πάει, χάνει. Όποιος πήγε, ξαναπάει. Τέλος. Κολλάει. Κορυφαία κρεατικά, 16 χρόνια, νούμερο 1. Εκλεκτά, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα, ζουμερά. Όλα είναι μυστήριο. Ο Δημήτρης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και υπέροχα γλυκά. Φυσικά, Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Χορηγή, δεύτερη ώρα, 4:30-0:11. Ό,τι θέλετε σε τέντα, σε αντιενεμική ζελατίνα, σε πέργολα. Νούμερο 1 στην τέντα. 35 χρόνια, 35 χρόνια εμπειρίας στην τέντα, ο μπαμπάς και γιος. Εκεί θα απευθυνθείτε, θα πείτε ότι ακούσατε και στην εκπομπή τη διαφήμιση, το χορηγό, και θα σας βάλουν ό,τι καλύτερο υπάρχει και μηχανισμούς σόμφι και όλα, όλα, ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Όχι κινέζικα πανιά που σκίζονται με τον πρώτο αγιάζι, να πούμε, την πρώτη βροχή. Και βέβαια μια φορά και έναν καιρό, παιδική κατασκήνωση στη Νέα Σκιώνη και όλα τα αθλήματα και υπέροχο περιβάλλον οικογενειακό και όχι χάος. Να χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μπείτε στην Αριστοτέλους 22, ρωτήστε, ενημερωθείτε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, διπλό μέσα στη Λεωφόρο την Κυριακή και την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για πολλά περισσότερα και για την φιέστα που θα στηθεί την Κυριακή 6 Μαΐου στην Τούμπα με τον Πλατανιά, αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσουμε αυτούς την Κυριακή. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε από κοντά την Κυριακή στις 9 το πρωί, 9 παρά θα είμαστε στην θύρα 3 απ' έξω για την αιμοδοσία μας. Ελάτε να δώσουμε αίμα, να σώσουμε τον συνάνθρωπό μας, η αιμοδοσία αυτή που θα είναι αφιερωμένη στην τουλάρα μας. Σας φιλώ. Bye, bye, bye!